Καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, στη χιονισμένη Θεσσαλονίκη. Λίμπερο 107,4, η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα, μόνο στο στούντιο, πιστεύω το έχετε καταλάβει. Δεν ήθελα και ιδιαίτερη σκέψη, μια που ο Τάσος ο Τρέγιας κατοικοεδρεύει στο ασβεστοχώρι και εκεί μπορεί να έχουν τώρα και κανένα ένα μέτρο χιόνι, λέω εγώ. Εντάξει, λίγο ίσως υπερβάλλω, αλλά λογικό όταν μέσα στην πόλη έχουμε τέτοια χιονόπτωση, λογικό είναι ασβεστοχώρι, εκεί πανόραμα και πιο πάνω, Χορτιάτη. Τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Θα τον έχουμε βέβαια αργότερα τον Τάσο Τρέγια στην τηλεφωνική γραμμή. Είπαμε Ζάχος Ντούλινγκ, φυσικά ξέχασα και τον Γιάννη τον Ζάτση στην ηχοληψία. Μόνοι πρέπει να είμαστε εδώ στο ραδιομέγαρο, που λέει και ο Τάσος του Λίμπερο. Πρέπει να είμαστε οι μόνοι οι δυο μας. Πιστεύω θα σας κρατήσουμε καλή συντροφιά μέχρι τις 10 η ώρα. Να ξεκινήσω να μην τρώω έτσι άδικα χρόνο, γιατί θα έχουμε τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Θα ξεκινήσω με τον Νίκο τον Μπουγάτσα, θα τον έχουμε σε λίγο για να σχολιάσουμε τα τουάρι. Αμέσως μετά θα έχουμε τον Τάσο Τρέγια και για να κλείσει το ρεπορτάζ οτιδήποτε και τις τελευταίες στιγμές και οτιδήποτε άλλο σχετικό, θα βγάλουμε και τον Νίκο Παπαδόπουλο από το All About Aris, να ακούσουμε το ρεπορτάζ όσο αναφορά τον Άρη, διότι μετά νομίζω στις 10 η ώρα θα έρθει και ο Νίκος ο Μοσχοβίτης, θα πιάσει τα του ΠΑΟΚ λογικά, οπότε θα υπάρχει μια ενημέρωση και για τις δύο ομάδες τουλάχιστον πλήρης. Λοιπόν, πάω στα διαδικαστικά, στους βασικούς υποστηρικτές της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, με πρώτο και καλύτερο, το βασικό υποστηρικτή της εκπομπής, το Escobar Espresso Coffee Bar Γεωργίου Παπανδρέου 9 πρώην Αθέων, και το τηλέφωνο το Escobar, το γνωστό 2311-208-301. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί είναι το Escobar για το καφεδάκι σας, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό, το κρασί, οτιδήποτε άλλο θεωρείτε σωστό να πιείτε με την παρέα σας. Το ωραιότερο στέκει της πόλης για να απολαύσεις αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League, Football League, για τον κύριο Ματζούρη που τον είχαμε λίγο πριν στον αέρα, και της αγαπημένης σου ομάδος. Με Μάνος Καλογεράκης, Νίκος Μπουγάτσας εγγυώνται για το αποτέλεσμα, μία επίσκεψη και θα κρίνετε μόνοι σας για αυτά που σας λέμε και εγώ και ο Τάσος όλους αυτούς τους μήνες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Περνάμε στη Skies Aviation Academy και την ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που είναι για ένα ακόμη βράδυ μαζί μας. Η οποία Skies Aviation Academy είναι η κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων στην Ελλάδα με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Γίνε πιλότος με πιστοποιημένο δίπλωμα αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρες αμέσως δουλειά με πολύ ψηλές αποδοχές. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα και δούλεψε στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Σπούδασε μαζί μας και εξασφάλισε τον μέλος σου μια για πάντα. Η παγκόσμια αγορά έχει ανάγκη από 500.000 νέους πιλότους τα επόμενα 10 χρόνια. Μήπως είσαι εσύ ένας από αυτούς? Skies Aviation Academy με εγκαταστάσεις στην Περαία, Διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε στο διαδίκτυο το skies.gr και το 23 920 21 100 είναι το τηλέφωνο της Skies Aviation Academy που κάθε ερώτησή σας μπορεί να απαντηθεί. Περνάμε και στο ψητοπολείο Πορκίτο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σηκωτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς, κλαμπ, μενού, με πολλές επιλογές για ένα ως 4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, είναι η διεύθυνση του Πορκίτο, και το delivery, νομίζω γνωστό πλέον το τηλέφωνο, το 2310-520-555. Το επαναλαμβάνω, 2310-520-555, και φυσικά, αν κατεβάσετε την εφαρμογή του Πορκίτο Ψητοπολείο από το App Store για συσκευές iPhone ή το Google Play για συσκευές Android, θα πάρετε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Δεν είναι και λίγο. Και κάποιες λαχταριστές προσφορές. 2 burgers με γύρο και μία Coca-Cola 5 ευρώ. Ένα special burger και μία Coca-Cola 4 ευρώ. 2 special burger, ένα τσίκις και μία Coca-Cola μόνο με 5,90. Και ένα κλαμπ αλλαντικών και μία Coca-Cola μόνο με 5 ευρώ. Και φυσικά να πάμε στον τελευταίο υποστηρικτή, τον Αβράμογλου. Είναι γνωστά πλέον ότι ο κύριος Αβράμογλου είναι η πηγή των βοτάνων. Με το κύριο προϊόν που είναι το Phyto Slim, λιποδιαλυτικό χαρμάνι βοτάνων
σε τσάι και ταμπλέτες για αδυνάτισμα. Αβράμογλου, θαυματουργά φυτά ή άματα, ελιξίρια βότανα, βάματα, εθέρια έλαια και μπαχαρικά από όλο τον κόσμο. Υπερτροφές Αβράμογλου, Αγίου Μινά με κατούνι, πλατεία εμπορίου είναι η διεύθυνση. Και να επαναλάβω, το Φυτοσλιμ που είναι το λιποδιαλυτικό χαρμάνι βοτάνων σε τσάι και ταμπλέτες για αδυνάτισμα. Αυτοί ήταν οι υποστηρικτές της εκπομπής. Γιάννη, μπορούμε να πάρουμε τον Νικολάκη να τον έχουμε να σχολιάσουμε μετά του Άρη. Θα τον έχουμε τον Νίκο, πιστεύω σε λίγα δευτερόλεπτα. Πάντως αυτό που γίνεται εδώ και 10 μέρες, με τη δεύτερη φορά τώρα, μέσα σε μία εβδομάδα, 8 μέρες που χιονίζει, πραγματικά, αν και τώρα αυτή η δεύτερη φορά δεν είναι τόσο ακραία όσο η πρώτη, η αλήθεια είναι, αλλά παραλύει η πόλη, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, αρκετοί το γράφουν και στο διαδίκτυο, τι γίνεται σε άλλες πιο βόρειες χώρες, οι οποίες το χιόνι είναι σχεδόν καθημερινό έτσι, φαινόμενο. Τώρα Σουηδία, μα πας Φιλανδία εκεί, πώς τα βγάζουν πέρα αυτοί οι άνθρωποι, θα μου πεις. Εδώ με μια έτσι μικρή χιονόπτωση παραλύουν τα πάντα και οι δουλειές μας και όλοι λίγο πολύ έχει αντίκτυπο. Βλέπουμε τα μαγαζιά κλείνουν νωρίτερα. Λοιπόν, εντάξει, θα το παλέψουμε το θέμα. Εγώ να πω την αλήθεια, σήμερα καλύτερα ήμασταν γιατί δεν βγήκαμε με το μηχανάκι, βγήκαμε με αμάξι στη δουλειά. Δεν γινόταν να λειτουργήσει, να κυλήσει η δουλειά με το μηχανάκι. Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο, δεν απαντάει. Τι κάνει αυτό το καρτούν? Πάλι θα σαλιαρίζω με καμιά πελάτησα. Κύριε Μπουγάτσα, δεν μας βλέπω καλά. Και αν τι λέει εδώ, για να αλλιεύσω μέχρι να έχουμε τον Νίκο. Έτσι λίγο από το διεθνή χώρο θα αλλιεύσω. Όμπλακ, αποφάσισα να μείνω στην Αθλέτικο γιατί ήταν ο καλύτερος τρόπος να κερδίσω τίτλους. Δύσκολα λέω εγώ. Όμπλακ. Είναι ο τερματοφύλακας της Αθλέτικο. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Τι κάνουμε? Καλησπέρα, καλησπέρα Ζάχο. Να ευχηθώ καταρχήν, ναι, είναι... καλή χρονιά σε σένα και στους ακροατές του Λίμπερο, ναι, ειδικά στο παδού του Άρη. Γιατί να έχουμε καλή χρονιά με υγεία και εύχομαι η ομάδα μας, ναι, στο τέλος της χρονιάς να, ναι, είναι τουλάχιστον μέσα στην πεντάδα. Ωραία. Καταρχήν είπες, ναι, όλο τον κόσμο χρόνια πολλά και μετά το έκανες λίγο έτσι πιο ιδιαίτερο. Εντάξει, δεν θα πει, ναι, δηλαδή, αν είναι διαφορετική ομάδα δεν τους λέμε χρόνια πολλά. Δεν κατάλαβα. Είπες όλο. Είπες όλο. Δεν το άκουσα. Σωστά. Του Λίμπερ που είναι ο παδί του Άρη. Σωστά. Σωστά. Ναι. Σωστά. Λοιπόν, σε έχουμε, ναι, στον αέρα έτσι να σχολιάσουμε λίγο για λίγη ώρα τα της ομάδος μας. Πιστεύω ότι παρακολουθείς και το ποδοσφαιρικό τμήμα και το μπασκετικό, έτσι, και τα δύο. Ναι, ναι, ναι. Άλλωστε, προχθές μαζί μας στο γήπεδο στο Αλεξάνδριο. Ναι. Λοιπόν, από την τελευταία φορά που ήρθες εδώ πέρα, ήρθαν, θυμάμαι, στην εκπομπή, ήταν μετά το... Μετά το διπλό με τον Όφη. Κύλησε πολύ νερό και σε ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Γίναν πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, ειδικά και στο ποδόσφαιρο αλλά και στο μπάσκετ. Έχουμε ανακατατάξεις, έχουμε προσταφαιρέσεις. Ποια αίσθηση σου αφήνει, ρε παιδί μου? Γιατί και στην ευχή σου είδα μία. Όχι τόσο. Ενώ ήμασταν πιο σίγουροι. Τώρα δεν άκουσα έτσι σιγουριά στο λόγο σου όσον αφορά τουλάχιστον την επίτευξη του μοναδικού στόχου που έχει μείνει στην ομάδα. Που είναι η έξοδος στην Ευρώπη, έτσι να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Κοίταξε να δεις, Ζάχο, ότι το πρωτάθλημα είχε ένα μήνα που σταμάτησε περίπου. Κοντά. Ναι. Όταν σταμάτησε το πρωτάθλημα, η διοίκηση μας διαβεβαίωναν, οι άνθρωποι της διοίκησης, ναι, ότι όταν ξαναξεκινήσει το πρωτάθλημα θα υπάρχουν στην ομάδα καινούργιοι παίκτες. Ναι. Θα έχουν γίνει μεταγραφές γιατί η ομάδα φάνηκε ότι χρειάζεται ενίσχυση. Ειδικά σε κάποιες θέσεις, ας πούμε στις δεξιά-αριστερό μπακ και σέντερφορ, και η Κουτσή Μαρία καταλαβαίνει ότι η ομάδα χρειαζόταν ενίσχυση. Ναι. Λοιπόν, μέχρι τώρα τη Δευτέρα ξεκινάει το πρωτάθλημα σε 4 μέρες και βλέπουμε ότι δεν έχει γίνει καμία κίνηση. Δεν ξέρω αν μιλάνε με παίχτες, διαβάζουμε τα ρεπορτάζ μέσα από τα site του Άρη και από το Press Arts και από το All About Άρη, διαβάζουμε ότι η διοίκηση μιλάει με παίχτες, είναι κοντά σε συμφωνίες κτλ. Το θέμα είναι ότι τη Δευτέρα στο παιχνίδι Άρης Λαμία δεν θα υπάρχει κανένας καινούριος παίκτης. Ενώ μας λέγανε οι άνθρωποι της διοίκησης ότι όταν ξαναξεκινήσει μετά από ένα μήνα το πρωτάθλημα θα υπάρχουν κάποιες μεταγραφές, κάποια νέα πρόσωπα τα οποία θα ενισχύσουν την ομάδα. Ναι. Δευτέρα λοιπόν δεν θα είναι κανένας. Και όχι μόνο δεν θα είναι κανένας παίκτης, αλλά κάποιοι παίκτες έχουν φύγει από την ομάδα, έχουν αποδεσμευτεί. Με αποτέλεσμα νομίζω δεν ξέρω αν βγαίνει και 16 για τη Δευτέρα. Ναι, αυτό είναι και κάποιοι φίλοι μου το στείλαν. Πραγματικά η 18
18 είναι ένα ερωτηματικό, γιατί έχουμε και τραυματίες, έχουμε τιμωρίες, ναι, όπως ο Μπάσα σε αυτό το μάτι. Και ο Σιώπης, νομίζω ο Σιώπης είναι τραυματίας. Είναι σίγουρο, είναι από ό,τι λέει, ναι, το ρεπορτάζ. Θα έχουμε βέβαια αργότερα, ναι, και τον Νίκο Παπαδόπουλο θα μας δώσει το, ναι, ρεπορτάζ. Ότι όπως το καταλαβαίνω, 50-50 είναι του Σιώπη. Αλλά και ο Σιώπης να παίξει δεν είναι αυτό. Είναι ότι υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχουν και τιμωρίες, υπάρχουν αποχωρήσεις. Υπάρχουν όχι μόνο αποχωρήσεις, υπάρχουν. Είπε η διοίκηση και σε κάποιους παίκτες ότι δεν τους υπολογίζει. Πώς θα τον πεις τώρα κάποιον που τον είπες, παραδείγματος χάρη, ότι δεν σε υπολογίζω, μπες μέσα και παίξε. Άρα όλοι αυτοί είναι μείον. Και ναι, πραγματικά η 18 είναι ένα ένιγμα, ένα puzzle. Να δούμε τη Δευτέρα, αν γίνει το μάτς, πιστεύω. Δεν ξέρω τώρα. Σου είπα, θα μας τα πει αυτά πιο καλά ο Νίκος που είναι, ναι, δημοσιογράφος και ξέρει το ρεπορτάζ σου καλύτερα. Γιατί αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα με το χιόνι, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνουν τα παιχνίδια. Βέβαια, εμείς είμαστε Δευτέρα, έτσι. Δευτέρα, ναι, παίζουμε. Δευτέρα, ναι, Δευτέρα. Δυστυχώς φαίνεται ότι. Ο προγραμματισμός δεν ήταν σωστός. Δεν ήταν σωστός, και ενώ οι θέσεις στις οποίες πονούσε η ομάδα, φώναζε, ήταν γνωστές σε όλους μας. Εγώ προσωπικά περίμενα ότι θα έχουν γίνει κάποιες μεταγραφές, έστω δύο παίκτες θα έχουν έρθει καινούργοι, οι οποίοι θα θέλαν και ένα χρονικό διάστημα για να δεθούν με τους υπόλοιπους παίκτες, έτσι, να δεθούν με την, ναι, ομάδα. Δυστυχώς δεν έχει γίνει. Δηλαδή ακόμα και τώρα, αύριο, ας πούμε, αν πάρεις παίκτες, ναι, πες ότι αύριο γίνονται κάποιες μεταγραφές. Δευτέρα δεν μπορούν να πέσουν. Έτσι, δεν θα είναι έτοιμοι σε δύο μέρες μέσα, με δύο προπονήσεις. Καταρχήν ιατρικά πρέπει να περάσει πρώτα ιατρικά, ότι είσαι OK. Έτσι. Επομένως, αυτό το θέμα έχουμε τεράστια αποτυχία της διοίκησης. Ναι, στον διωγμό του προηγούμενου προπονητή, αν θυμάμαι καλά, είχε βγει ο κύριος Διαμαντόπουλος και είχε πει, σωστά για μένα, και σωστά τον έδιωξαν για μένα, έτσι, είχε πει ότι έχουμε μείνει πίσω, γιατί δυστυχώς οι νίκες, οι ήττες είναι περισσότερες, η ομάδα έμεινε πίσω. Ναι, μεν παίζαμε κατά κάποιο τρόπο καλό ποδόσφαιρο, αλλά δυστυχώς η ομάδα δεν μπορούσε να κερδίσει, έχανε συνεχώς. Και επειδή ο στόχος μας, είπε, είναι η πεντάδα, μιας και ανοιχτήκαμε πολύ, μπήκε βαθιά το χέρι στην τσέπη το καλοκαίρι και πήραμε καλούς παίκτες, καλές μεταγραφές, οι οποίοι κόστησαν, στόχος μας είναι η Ευρώπη, πεντάδα, αυτά είπε ο κ. Διαμαντόπουλος, έτσι. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο και φτάσαμε στην, να λύσουμε το συμβόλαιο του κ. Ερέρα και να φέρουμε κάποιον άλλον προπονητή. Άρα ο στόχος μας, σύμφωνα με τον κ. Διαμαντόπουλο, είναι η πεντάδα. Έτσι, να βγούμε στην Ευρώπη. Η έξοδος στην Ευρώπη. Νομίζω, ναι, ναι. Και αυτό νομίζω είναι ο στόχος και των οπαδών του Άρη, ο οποίος τόσα χρόνια, έτσι, δεν ήμασταν 4 χρόνια στη Σιβηρία, ήμασταν 4 χρόνια δεν υπήρχαμε, και ο κόσμος του ανδιψασμένος θέλει τουλάχιστον η ομάδα του φέτος να βγει ευρωβλέποντας και τα χάλια των υπολείπων. Έτσι, Ολυμπιακού, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού, είναι δηλαδή ένας ατρόμητος. Υπάρχει και αυτός, είναι με 500 ανθρώπους, 500 φυλάθους. Ναι, δηλαδή, ναι, αλίμονο αν δεν μπορούμε να βγούμε με αυτά τα χάλια που έχουν οι υπόλοιπες ομάδες, δεν μπορούμε να βγούμε στην πεντάδα. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως η ομάδα έριξε ζάχο ότι έχει τεράστιες αδυναμίες, αφού και εγώ, ας πούμε, που πίστευα στην αρχή σε αυτούς τους παίκτες, στη διάρκεια του πρωταθλήματος φάνηκε ότι υπερεκτιμήθηκαν κάποιοι παίκτες. Κάποιοι παίκτες ήταν, τους παρουσιάσαμε σαν μέση, εν τω μεταξύ είναι μετριότητες. Δεν θέλω να πω τώρα ονόματα, νομίζω όλοι έχουμε καταλάβει ποιοι είναι αυτοί. Είναι μέτριοι ποδοσφαιριστές. Έχουμε βέβαια κάποιους 5-6 πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Και οι υπόλοιποι είναι μέτριοι ποδοσφαιριστές, μετριότητες. Δυστυχώς υπερεκτιμήθηκαν. Δυστυχώς τους παρομοιάσαμε σαν. Δεν είναι αυτό, Νίκο, ή λίγο, ναι, η δίψα. Ναι. Λίγο τα πρώτα και καλά αποτελέσματα. Λίγο, ναι, άκουσε με λίγο και. Ναι. Πρόσεξε, εγώ δεν θα. Και παραγωγή και δημοσιογράφοι ρίξαν, ναι, λίγο νερό εδώ πέρα. Βέβαια. Ναι, όποιος, ναι, πιστεύω έβλεπε λίγο έτσι, λίγο καθαρά, εντάξει, δεν, κάποιες σκέψεις και κάποια σχόλια των πρώτων αγωνιστικών ήταν φυσικά υπερβολικά έως ουτοπικά, εντάξει, για να μην τρελαθούμε. Ναι. Αλλά απ' την άλλη, όπως λες και εσύ, βλέποντας και τις άλλες ομάδες, θα είναι για μένα, το τονίζω συνέχεια, τεράστια αποτυχία αν αυτός ο Άρης δεν πει Ευρώπη. Θα είναι τεράστια αποτυχία. Τεράστια. Μην ξεχνάμε ότι 4 χρόνια συν 2 χρόνια που παλεύαμε, 6 χρόνια. Ο κόσμος του Άρη και ειδικά οι πιτσιρικάδες δεν έχουν δει καμία χαρά. Η ομάδα τουλάχιστον, όχι ότι αν θα βγει σε Ευρώπη θα είναι. Όχι, αλλά είναι μια αρχή, Ελληνικό. Εντάξει. Αλλά είναι μια αρχή. Λες ξεκινάω φέτος Ευρώπη, ναι, και βλέπω του χρόνου για κάτι παραπάνω. Λοιπόν, αν δεν βγούμε Ευρώπη θα είναι τεράστια αποτυχία της διοίκησης Καρυπίδη Παύλα Διαμαντόπουλου. Έτσι. Εγώ τόσο καιρό, επειδή πολλοί φίλοι γνωστοί μου βγαίναν και έλεγαν τι θα γίνει με τις μεταγράφες, έλεγα υπομονή. Έλεγα υπομονή θα γίνουν. Πιστεύοντας βέβαια στα λόγια
των ανθρώπων της διοίκησης, και του κ. Καρυπίδη και του Διαματόπουλου. Έχουμε φτάσει 4 μέρες, 3 μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, καμία κίνηση. Αυτό είναι πολύ άσχημο. Το μάτς τη Δευτέρα για μένα, έτσι όπως το βλέπω, πολύ είναι δύσκολο. Πανδύσκολο. Βέβαια. Πανδύσκολο. Ήταν δύσκολο, Ζάχρο. Έγινε δυσκολότερο. Βέβαια. Ήταν δύσκολο, έγινε δυσκολότερο, γιατί βλέπουμε ότι δεν μπορεί να μην έχουμε ούτε οκτάβα. Πολλοί παίκτες θα τους βάλουν στην αποστολή ενώ θα είναι τραυματίες. Το μάτς είναι πανδύσκολο. Ούμι γέννητο, χτυπάω ξύλο, να έρθει κανένα στραβό αποτέλεσμα. Γιατί θα έχουμε άλλα. Ωραία. Θέλω Νικό. Να πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα η ομάδα θα το πάρει. Ωραία. Δυστυχώς. Ναι. Άκουσε με, γιατί θα έχουμε και για μπάσκετ, ναι, θα σχολιάσουμε. Ναι. Έχουμε, ναι, και τον Τρέγια στην τηλεφωνική γραμμή. Θέλει και αυτός έτσι να μπει στην παρέτηση, αλλιώς θα τον είχα, ναι, μετά, ναι, από σένα. Ναι, κάτσε τώρα, μιλάμε για Άρη. Τι να μην πει για την Παναχαϊκή ο Τρέγιας. Εντάξει, δεν. Άσουμε, αλλά. Κάτσε με την Παναχαϊκή. Καλησπέρα. Δηλαδή αυτός είναι ικανός και στην εκπομπή μας να μην μας αφήσει να μιλήσουμε. Δηλαδή τόσο θράσος, ρε παιδί μου. Δηλαδή πέρα από το παλικό θράσος, να πούμε, είναι θρασικής ανάθρωπος. Πάντως, οτιδήποτε, τι να μας πει για την Παναχαϊκή, καλά σου λέει. Έχει, άκουσε με λίγο, ή είναι πολύ θρασής, ναι, ή δεν έχει αντίληψη των γεγονότων. Κοίτα, δεν ξέρω. Το θράσος σε κάποια, άκουσε με, το θράσος σε εισαγωγικά πάντα, ναι, σε κάποιες πολύ καλές, σε κάποιες περιπτώσεις είναι καλό να υπάρχει. Εγώ π.χ. δεν το έχω. Κατάλαβες τι λέω. Χρειάζεται, αρκεί πάντα να νιώθεις, παιδί μου, και να προσαρμόζεις τις πάντες καταστάσεις. Να νιώθεις γενικά. Εγώ τώρα είμαι φιλοξενούμενος με Πύρος Ζάχος να μιλήσουμε για Άρη. Ναι, καλά. Άμα είναι να μιλήσουμε για πάντα, να προχωρήσω. Εγώ τι να πω για πάντα. Θα περιμένει, θα περιμένει στη γωνία. Τα περιμένει στη γωνία ο Τρέγιας. Λοιπόν, άκουσε λίγο, γιατί αυτό έλεγα προ λίγο, πρέπει να νιώθεις και κάποια πράγματα. Λέα, γιατί είσαι και χορηγός στην εκπομπή και πρέπει να νιώθεις. Αλλιώς είναι να μιλάς μόνο για Άρη και αλλιώς είναι να έχεις μια αντιπαράθεση Τρέγια Μπουγάτσα στη Θεσσαλονίκη. Μετράει πιο πολύ αυτό, όντως. Αυτό μετράει αν πιο πολύ. Διαφωνείς, αποχώρησε. Μόνο... Αν διαφωνείς, αποχώρησε. Τάσο, άκου λίγο. Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει πρόβλημα, έτσι. Υπάρχει πρόβλημα αγωνιστικό. Και στο μπάσκετ και στην μπάλα εκεί. Και στα δύο έχει. Μα γι' αυτό πήρα, Νίκο, δεν πήρα να ειρωνευτώ. Πήρα να βοηθήσει. Δικηγόρος Άρη. Αν ήμασταν. Δεν είμαι δικηγόρος Άρη, Ριζάκο. Κάθε μέρα εκπομπές μαζί. Εντάξει, ρε, πλάκα κάνω. Ρε, εντάξει, ρε, σιγά. Απλά ήθελα να τονίσω λίγο στον Νίκο, γιατί άκουγα τα λεγόμενα του. Αν μου δίνει τον λόγο. Γιατί πραγματικά αυτός είναι φιλοξενούμενος σήμερα και έχει τον λόγο. Αν μου επιτρέπει να πω 2-3 πράγματα, γιατί άκουσα τα λεγόμενα του. Ένα λεπτό, γιατί και μετά θα θέλω να μιλήσω και για μπάσκετ. Λίγο εσύ να περιμένεις. Μ' ακούς, Νίκο. Έλα. Μ' ακούς, λοιπόν. Όταν έλεγαμε τις πρώτες αγωνιστικές, τις 3-4 πρώτες αγωνιστικές, περίμενε λίγο να δούμε λίγο μέχρι τη 10η αγωνιστική τι δυνατότητα της έχει η ομάδα. Να δούμε λίγο τα ντέρμπι, πώς θα τα αντιμετωπίσει, τι αποτέλεσματα θα φέρει. Επειδή είσαι από τη φύση σου υπεραισιόδοξος άνθρωπος, επειδή αντιδράσεις με το παραμικρό υπερβολικά και έχεις τεράστια αισιοδοξία μέσα σου, αλλά μόνο στην αρχή, εγώ σε ξέρω σαν άνθρωπο. Οι υπόλοιποι μπορεί να μην σε γνωρίζουν. Γι' αυτό ήξερα και σου έλεγα 5-10 πράγματα. Περίμενε, Νίκο, εσύ μου έλεγες όχι. Έβαλα και η κατάκτηση του Άρη για πρωτάθλημα 20 ευρώ κτλ. Οπαδός είναι. Οπαδός είναι, ναι, μαζί σου. Αλλά κάποια στιγμή και ο οπαδός, όπως και εγώ και εσύ, συνετίζεται μέσα από τις καταστάσεις που έχει ζήσει και έχει βιώσει. Ιδίως όταν έχει βιαστεί. Ναι. Γιατί τον Μπάκο Ερέρα ο Νίκος, ναι, αν θυμάσαι, ναι, τον είχε ημνήσει. Τον είχε κάνει, όχι, να πούμε... Όχι, κατά ήτανε. Τι λες, τον είχε κάνει, σε παρακαλώ, όχι. Τον είχε κάνει 3 πρώτες αγωνιστικές. Τι τον είχε κάνει. Τον είχε κάνει Μαρτσέλο Λίπη. Εντάξει, να τα λέμε όλα όπως είναι. Εγώ δεν το θυμάμαι αυτό, να μην λέω ψέματα. Ναι. Ο βασικός... αλλά εγώ θα επιμείνω και θα σταματήσω σε αυτό, γι' αυτό πήρα μόνο. Αν λοιπόν, Νίκο, δεν έφευγε ο Ερέρα, τον ήθελες, δεν τον ήθελες, άρεσε, δεν άρεσε, πιστεύω ότι θα πήγαινε πολύ καλύτερα ο Άρης στα αποτελέσματα. Και δεν θα είχε αποκλειστεί από αυτό το εργοτέλη. Υποθετικό είναι αυτό, δεν το ξέρω. Προσωπική μου γνώμη. Εγώ, να σου πω κάτι, εγώ τώρα δεν θέλω να, να μιλήσω σε αντιπαράθεση να έρθω μαζί σου, ούτε να σου απαντήσω αυτά που μου είπες, αν και μπορώ να σου απαντήσω, αλλά δεν θέλω, ούτε θέλω να σου πω ότι για να πουλάει ο πρόεδρός σου τον Μπρίγιοβιτς πάει να πει ότι έχει κλειδώσει το πρωτάθλημα. Δεν θέλω να το πω αυτό. Έτσι, γιατί αν δεν πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί δεν πουλάει όμως ο Μπρίγιοβιτς. Ο Μπρίγιοβιτς έβγαινε υποχρεωτικά αφού πληρώνεται. Άλλο λέω. Γιατί αν δεν πάρει το πρωτάθλημα, θα πέσουν όλες οι ευθύνες πάνω στον πρόεδρό σου, ο οποίος μέσα της χρονιάς πούλησε τον καλύτερό σου παίκτη. Έτσι. Ναι, αλλά να ξέρουμε τι λέμε. Δεν τον πουλάει, επαναλαμβάνω. Ναι, αυτό έχει δίκιο. Δεν τον πουλάει, πληρώνεται ρήτρα.
Ναι. Δεν μπορεί να κάνει απλά, κάτι. Απλά σου λέω, δεν θέλω να τα πω τώρα αυτά. Εντάξει, ναι, Τάσο! Δεν με πειράζουν εμένα, δεν με πειράζει να κάνω μια τέτοια κουβέντα. Τάσο! Ναι. Απ' την άλλη, μια που κάνουμε έτσι κουβέντα, εντάξει, δεν το πουλάει. Αν θέλει όμως και είναι τόσο άπλας, ας δώσει λίγα λιγότερα να τον κρατήσει. Έτσι. Η ομάδα που δεν έχει παίξει Champions League και ανήκει στο Europa League και παίρνει 4-5 εκατομμύρια, αν θα περάσει στην καλύτερη των περιπτώσεων, δεν μπορεί να δώσει τέτοια συμβόλαια. Καταρχήν δημιουργείς ανισορροπία μες στην ομάδα. Και τι θα πει, συγγνώμη ρε φίλε, και ο Γκάλης έπαιρνε να πούμε από το Λυπηρίδη δεκαπλάσια. Τι έλεγε ο Λυπηρίδης, γιατί παίρνει ο Γκάλης περισσότερα. Εντάξει, δεν είναι αυτό σωστό που λες. Δεν νομίζω και ο Μέση παίρνει περισσότερα. Δεν νομίζω ο Πρίγιοβιτς να είναι ο ποδοσφαιρικός Γκάλης. Όχι, αλλά θέλω να σου πω σε όλες τις ομάδες, ρε παιδί μου, κάποιοι είναι τα βαριά συμβόλαια. Τι να πει δηλαδή τώρα, ποιος να μιλήσει στον ΠΑΟΚ, δηλαδή να πει ότι αυτός παίρνει 300.000 γιατί παίρνει ο Πρίγιοβιτς, ξέρω εγώ, 1,5. Δεν μπορεί να το πει. Να πούμε λίγο και για μπάσκετ. Για μπάσκετ, θα τα μιλήσω, θα τα πω αυτά με τον Τάσο. Λίγο για μπάσκετ, Τάσο, περίμενε λίγο. Να πείτε για μπάσκετ, γιατί κινδυνεύετε και εκεί. Λοιπόν, άκου λίγο. Πάμε. Ναι, λοιπόν, καταρχήν πιστεύω ότι η ομάδα στο μπάσκετ δεν είναι καλή. Οι παίκτες που έχουμε είναι κάτω του μετρίου, σχεδόν όλοι. Ναι. Έτσι τουλάχιστον είδα εγώ προχθές το παιχνίδι. Mm-hmm. Είναι μέτριοι οι παίκτες, δεν αξίζουν να φοράνε αυτή τη φανέλα. Υπεύθυνος για αυτή την κατάντια, υπεύθυνοι για αυτή την κατάντια είναι όλες οι διοικήσεις των τελευταίων ετών που ανέλαβαν την ομάδα, όλες οι διοικήσεις. Όχι όλες. Ξεκινάω από τον Δαμιανίδη βέβαια, γιατί το θεωρώ το μεγαλύτερο βρικόλακα του συλλόγου. Mm. Και συνεχίζω με τις επόμενες. Ο Λάσκαρης βέβαια, ο οποίος ήρθε στην αρχή με μαύρες σακούλες, μας εντυπωσίασε. Και μετά όταν τελείωσε το χρήμα, εξαφανίστηκε. Και βέβαια τώρα αυτός ο τύπος, ο Γουλιέλμος, τέλος, ο οποίος θα τον κρύβει. Κάτσε σταθερά σε ένα μέρος, μην μετακινήσει. Δεν το ξέρουμε αυτό, δεν έχουμε αποδείξεις. Ο άνθρωπος είναι αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος, ο μεγαλομέτοχος. Είναι μεγαλομέτοχος, βέβαια. Μεγαλομέτοχος είναι. Καλά θα κάνει να μπορέσει να. Γιατί νομίζω υπάρχει και αυτή η απαγόρευση μεταγραφών. Ναι, τον μπαν. Άλλους τρεις παίκτες πρέπει να διακανονίσει. Ναι. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Θα πρέπει να βρει την άκρη να πάρει ομάδα παίκτες. Γιατί τα βλέπω πολύ δύσκολα τα πράγματα στον μπάσκετ. Η ομάδα πολύ αδύναμη. Mm. Καλά, για να πέσει να μην πέσει, λέμε, Νίκο, δεν μιλάμε για να πάρει να παίξει ευρωλογικά. Η ομάδα είναι πολύ αδυνάμη, μπορεί και να κινδυνεύσει. Ναι. Πρέπει στο επόμενο παιχνίδι με το Λαύριο, νομίζω παίζουμε εδώ. Όχι, τώρα παίζουμε το Σάββατο στο Ρέθυμνο και μετά με το Λαύριο. Στο Ρέθυμνο. Ναι. Και πείτε και ένα ευχαριστώ στον Πάο που κέρδισε τον Κολοσσό. Σιγά. Στο επόμενο παιχνίδι θα πρέπει να παίξει. Πείτε και ένα μπράβο στον Πάο που κέρδισε τον Κολοσσό. Σε σώσαμε από την Α2. Σε σώσαμε από την Α2, μπράβο, δεν είπε. Θα πούμε εμεί που κέρδισε τον τέτοιο. Λέτε, εμεί κερδίσαμε εκείνον αυτό. Τώρα δεν το λέτε που πάω και στον Κολοσσό. Το θέμα είναι, Ζάχο, εγώ θα ευχηθώ για τη νέα χρονιά. Στην ομάδα μου να βρεθούν δύο άνθρωποι ή ένας να πάρει το ποδόσφαιρο, ένας να πάρει το μπάσκετ, δύο επιχειρηματίες σοβαροί με χρήματα. Δεν με ενδιαφέρει να είναι αριανοί ή όχι, οι αριανοί δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλά λεφτά. Θέλω να βρεθούν δύο άνθρωποι σοβαροί να πάρουν τις ομάδες και να σε εκτινάξουν. Ο Άρης έχει πολύ λαό, είναι αμαρτία, είναι αδικία από το Θεό αυτός. Έτσι. Ο τεράστιος λαός, αυτές εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων να μην έχουν αυτή τη στεναχώρια συνεχώς και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Θα πρέπει να βρεθεί άνθρωπος με λεφτά και στο ποδόσφαιρο. Ναι, μεν ο Καρυπίδης προσπαθεί. Αυτή τη στιγμή είναι ο μόνος που έχει δείξει ενδιαφέρον. Έχει βάλει κάποια χρήματα και μπράβο του. Τον στηρίζουμε και εμείς. Κόψαμε 9-8-9 χιλιάδες διαρκείας και σε κάθε παιχνίδι ο Άρης είναι αυτή τη στιγμή τέταρτος των εισιτηρίων. Έτσι, λοιπόν, γεμίζουμε το γήπεδο, αλλά να δούμε και από αυτό κινήσεις. Δεν μπορεί να έχει φτάσει 4 μέρες πριν το πρωτάθλημα, ένα μήνα να είναι. Το πρωτάθλημα έχει σταματήσει. 4 μέρες ξεκινάει το πρωτάθλημα και δεν έχει κάνει μεταγραφή. Είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο και ελπίζω πραγματικά να βγει ο Μαθητή. Γιατί ο Κάσκ και ο Πινελίδη αυτό είναι ο Διαμαντόπουλος. Λοιπόν, Νίκο, επειδή. Ας προσέξει από εδώ και πέρα θα κάνει. Έτσι. Ο κόσμος του Άρη, είπαμε, στήριξε και τον στηρίζει ακόμα, αλλά περιμένουμε να δούμε κινήσεις. Περιμένω, όπως έκανε το καλοκαίρι κινήσεις και του είπαμε μπράβο και γεμίσαμε το γήπεδο σε όλα τα παιχνίδια, έτσι θέλουμε και τώρα. Αλλιώς θα μείνει μόνος του. Αλλιώς ο κόσμος θα του γυρίσει την πλάτη, θα μείνει μόνος του. Λοιπόν να σε ευχαριστήσω, Νίκο. Να σε καλά. Αυτά Ζάχο, σας αφήνω, καλή εκπομπή. Έγινε, yeah. Να σε καλά. Λοιπόν, Τάσο, συνεχίζουμε εμείς. Ναι. Εντάξει, ο Νίκος είπε αυτό. Καλό βράδυ στον Νίκο. Να είναι καλά, τον ευχαριστούμε για την παρέμβασή του.
Λοιπόν, να είναι καλά. Συνεχίζουμε τώρα εμείς. Δεν ξέρω αν υπάρχουν νέα. Εσύ θα ξέρεις τα του ΠΑΟΚ έτσι λίγο καλύτερα. Τον αποθύμησα, ρε παιδί μου, έτσι ναι. Λίγο να έρθουμε. Έχουμε... Σηκώ, έτσι, γι' αυτό πήρα. Ναι. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι η πορεία της ομάδας του αγωνιστικά και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ τον έχει αγχώσει. Θα πω εγώ. Καλά, εντάξει, ρε φίλε. Κοίτα, αυτό που είπε ναι. Τώρα για το μπάσκετ. Ναι. Ότι οι παίκτες του Άρη είναι μέτροι. Φυσικά είναι μέτροι γιατί το budget είναι ένα από τα χαμηλότερα της Α1, έτσι. Εντάξει, δεν απλά... έχει και budget η ομάδα για να πέσει. Όχι, δεν έχει ομάδα για να πέσει γιατί εντάξει, ο Νίκος, δηλαδή, ο Νίκος με τον μπάσκετ. Κάτι... Κίμη, Ρέθιμ, Νικολαργή και τέτοια ακριβώς. Δεν βλέπονται, έτσι. Ο Νίκος δεν με τον μπάσκετ ασχολείται, αλλά όχι τόσο. Ναι. Λίγο πιο επιδερμικά. Ναι. Οπότε δεν ξέρει, ας πούμε, ότι υπάρχουν τρεις ομάδες σίγουρα χειρότερες και άλλες δύο που είναι στο ίδιο επίπεδο με τον Άρη. Οπότε δύσκολα ο Άρης. Αλλά φυσικά υπάρχει ο κίνδυνος, αυτό έχει δίκιο. Δηλαδή, έστω και το 10%, το 20% του κινδύνου, πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις για να πάει στο 0%. Ναι. Εντάξει. Επίσης, να... Αυτό έχει δίκιο σε αυτό. Του φίλου του Νίκου και παράλληλα και σένα, ότι γιατί είπε έχει πολύ κόσμο, πολύ λαό. Και φυσικά ναι, έχει. Ο Άρης είναι μπασκετικός λαός περισσότερο, έτσι πιστεύω. Όχι, δεν γεμίζει το ποδόσφαιρο, έτσι. Ναι. Αλλά να του υπενθυμίσω επίσης, γιατί ξέρεις κάποια ομάδα στην Ινδία. Στην Ινδία. Ζάχο. Ναι. Ινδία. Όχι, δεν ποια ομάδα. Ξέρεις μια ομάδα της Ινδίας. Όχι. Ο Ζάτης ξέρει καμιά ομάδα της Ινδίας. Όχι, μου κουνάει το κεφάλι, όχι. Τώρα, καλά, ο κόσμος δεν παίζει μπάλα, εντάξει. Ξέρεις πόσο πληθυσμό έχει η Ινδία? Κανένα 1,5 εκατομμύριο. 1,5 εκατομμύριο, ναι. Πρόσεξε τι γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι παντού κυβερνά το χρήμα. Εντάξει, αν δεν μπουν με αυτό είπε και αυτός, εσύ. Είπε δύο άνθρωποι και ένας για τον μπάσκετ και τον ποδόσφαιρο. Γιατί ο κόσμος μπορεί να είναι πολλής, μπορεί να είναι, όπως το λες, πιστό στην ομάδα και σε αυτά, αλλά βαρέθηκε να στηρίζει. Καλά, δεδομένο αυτό. Πιο πρόσφατο παράδειγμα από την τελευταία δεκαετία του ΠΑΟΚ, που ο κόσμος του στο μπάσκετ είναι ανύπαρκτος και αυτό είναι απαράδεκτο. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί στα 10 χρόνια έχω πάει 20 φορές στο παλατάκι. Μπορεί να πεις περισσότερο στο βόλεϊ παρά στο μπάσκετ. Ναι, για να μην μιλάω, όχι, μία-δύο φορές πήγα στο βόλεϊ. Να μην λέω μόνο για τους άλλους, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί δεν θα λέω μόνο ότι είμαι ο παδός όποτε με συμφέρει. Θα το λέω και όποτε δεν με συμφέρει. Αυτό είναι το σωστό. Είναι απαράδεκτο λοιπόν για το μπασκετικό ΠΑΟΚ αυτό που συμβαίνει. Όλα ξεκινάνε, αρχίζουν και τελειώνουν στο χρήμα. Δηλαδή, αν έχεις το χρήμα, αν δεν έχεις οικονομικά προβλήματα, αν έχεις ποιοτικό ρόστερ, δεν έχεις να φοβηθείς και τίποτα. Βέβαια, νομίζω ότι στον συγκεκριμένο χώρο που μιλάμε δεν μπορούμε να αντικρούσουμε, να ανταγωνιστούμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Στο μπάσκετ. Για δεδομένη στιγμή. Αλλά μπορείς να έχεις μια αξιοπρεπή πορεία και τουλάχιστον για τον Άρη που γνωρίζαμε τα παιδικά μας, τα εφηβικά μας χρόνια. Είναι απαράδεκτο εδώ και δύο χρονιές. Κάτσε ρε φίλε, άμα πέσει χρήμα γιατί δεν μπορεί δηλαδή να το συναγωγήσει, δεν κατάλαβα. Εννοείς με τα τωρινά δεδομένα φυσικά δεν μπορεί. Κοίταξε λίγο, με 1 και 2 εκατομμύρια όχι, δεν γίνεται. Όχι, εγώ λέω για χρήμα φίλε, κανονικά. Εντάξει, όπως λες και εσύ για χρήμα θέλεις τουλάχιστον μια δεκάρα. Και οχτάρα και οχτάρα, ναι εντάξει. Ναι. Διότι ακούς ένα λεπτό, γιατί ναι. Αυτοί βέβαια άκουσα, για να το κάνουμε συζήτηση κάνουμε. Αυτοί το μπάτσε φτάνει εκεί, έχουν και περισσότερα έσοδα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός π.χ. που έχει και ένα γήπεδο εκεί το. Το ΆΚΑ, τον Νίκος Γκάλης, το οποίο το γεμίζει στα παιχνίδια της Ευρωλίγκα, είναι τεράστια έσοδα αυτά. Δηλαδή ναι. Έχουν έσοδα. Κάνε και εσύ μια ομάδα, γιατί συγγνώμη, αν κάνει ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης ομάδα και παίζουν Ευρωλίγκα, δεν θα γεμίζουν τα γήπεδά τους. Μην τρελαθούμε ναι. Κιόλας. Και Ευρωλίγκα θα παίξεις. Και Ευρωλίγκα θα παίξεις. Κάνε ομάδα όμως. Φταίνε και οι ίδιοι και οι άνθρωποι της ΑΣΑΚΕ φταίνε, διότι έπρεπε να φροντίσουν το πρωτάθλημα να είναι πιο ανταγωνιστικό και το κύπελο. Δηλαδή τι εννοώ, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, το γήπεδο γεμίζει μόνο όταν παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, άντε να παίξει και κανένα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός Άρης κτλ. Ναι, έτσι. Όταν θα παίξει Ολυμπιακός Κίμη, Ολυμπιακός Κολοσσός, Παναθηναϊκός Χολάργος, νομίζω ότι παραπάνω από 1000 άτομα δεν θα έχει. Δεν θα έχει, λογικό είναι αυτό. Μπράβο. Λογικό. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουν εκεί στην ΕΣΑΚΕ ανταγωνιστικό πρώτα απ' όλα το προϊόν, τώρα με ποιο τρόπο θα το βρουν αυτοί, δεν το πούμε εμείς. Εντάξει, ας μην επιτρέπουν όπως βάζουν κόφτες και υπάρχει financial fair play, υπάρχει και έλεγχος, ξέρω εγώ, σε κάποια πράγματα στα οικονομικά δεδομένα των ομάδων, ας φροντίσουν εκεί στην ΕΣΑΚΕ να υπάρχει κάποιος κόφτης στο ρόστερ για να μην υπάρχουν τόσο τεράστιες μεγάλες αποστάσεις. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό, δεν τους ενδιαφέρει, άστο.
Άσου, δεν αν δεν τους ενδιαφέρει, κανένα πρόβλημα. Τότε, αν δεν τους ενδιαφέρει, πρέπει να βρεθούν άλλες λύσεις, γιατί είναι θέμα χρόνου να απαξιωθεί περισσότερο το συγκεκριμένο άθλημα. Εγώ αυτό πιστεύω, γιατί θεωρώ ότι βρίσκεται στο ναδύρ της ιστορίας στο ελληνικό μπάσκετ. Στο ναδύρ. Κάποτε ήταν στο Zenith το 1987, με κατάκτηση τροπέων κτλ. Μέσα δεκαετία 80 και μέχρι ναι, μέσα τώρα βρίσκεται στο ναδύρ, γιατί και σε ένα μουντιάλ έχει τη μεγαλύτερη συλλογική διάκριση, νομίζω, σε εθνικό επίπεδο, την έχει στο μπάσκετ. Στο μουντιάλ που βγήκε δεύτερη, τελικό δεν είχαμε παίξει. Ναι, ναι. Με την Αργεντινή. Ναι. Ναι, με την Αργεντινή τελικό δεν παίξαμε, Γιαννάκη στον πάγκο. Με την Ισπανία, στο μπάσκετ, Ισπανία. Με την Ισπανία, συγγνώμη. Ισπανία, με την Ισπανία. Ναι, με την Ισπανία, ναι. Αν δεν απατώμε. Έτσι. Αν μπράβο. Λοιπόν, πάμε. Και είναι να ολοκληρώνουμε για το μπάσκετ, είναι κατάντια να βλέπουμε τον Άρη εδώ και δύο χρονιές να συνοβατεί μεταξύ Α1 και Α2, με Γιαννάκη προπονητή κιόλας, και να βλέπουμε τον ΠΑΟΚ να είναι τρίτο, τέταρτο, πέμπτος τα τελευταία χρόνια. Γιατί άμα δείτε τι γίνεται, τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ έχει τερματίσει πολύ περισσότερες φορές πιο πάνω από τον Άρη. Εντάξει, δεν λέει κάτι αυτό. Μένα δεν με ενδιαφέρει. Κοίταξε, επειδή αναφέρεις και εσύ μερικές λεπτομέρειες. Εμένα δεν μου λέει τίποτα αυτό. Δεν τα λέμε κι εμείς. Άμα καλά, πες το, εγώ δεν θα σου πω τι θα πεις. Δηλαδή, αν μου πεις τώρα ο Άρης θα βγει φέτος. Επειδή ξέρεις ποιες είναι οι δύο περιπτώσεις να ξαναπάω στο Παλέ, γιατί πήγα στο Παλέ προχθές, ήταν μία από τις δύο περιπτώσεις κακή. Εγώ δηλαδή, αν του χρόνου ας πούμε, γίνει μια ομάδα για τρίτη θέση και παλεύει για τρίτη θέση, εγώ δεν πάω στο γήπεδο. Κατάλαβες. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει, δεν μου λέει κάτι αυτό, Τάσο. Κατάλαβα. Και δεν είναι θέμα μόνο, άκουσε, δεν είναι θέμα ότι ήμουνα επί αυτοκρατορίας και τα μεγάλα. Δεν είναι θέμα. Θέλω να δω και μια προοπτική, ένα τέτοιο. Δηλαδή, ο Άρης είναι 20 χρόνια μακριά από τη διεκδίκηση τίτλων. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και όπως λες και εσύ, δύο χρονιές σκηνοβατεί. Όχι τόσο πολύ, αλλά σκηνοβατεί. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα, να λέμε ψέματα. Πρέπει αυτή η ομάδα κάποια στιγμή να προσεγγίσει οι άνθρωποι της. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί και δεν ξέρω πώς γίνεται. Έστω ένας, ρε παιδί μου, δεν από Αγγελόπουλος ή Γιαννακόπουλος, πώς σου λένε αυτούς δύο. Μία-δύο σκάλες πιο κάτω από αυτούς. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένα τέτοιο σύλλογο σαν τον Άρη τον Πασχετικό δεν προσεγγίζουν. Κάτι έχει, κάτι τους διώχνει. Δεν μπορεί. Ναι. Κάτι συμβαίνει. Δεν έχει λογική. Μάλιστα. Τι να πω. Έτσι λέω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος. Okay. Πάμε στα του, του ΠΑΟΚ στα ποδοσφαιρικά. Δεν ξέρω εσύ, ξέρεις, θα πεις. Πώς γίνεται κάθε χρόνο. Ναι. Πώς γίνεται κάθε χρόνο κάτι να συμβεί, κάτι να γίνει, να μην υπάρχει, ρε παιδί μου, στον ΠΑΟΚ ηρεμία. Γιατί τι έγινε τώρα και δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μια χρονιά έτσι ήσυχη, ήρεμη, να κυλήσει, να πεις, ρε παιδί μου, ότι όλα θα πάνε καλά, δεν υπάρχει. Πέρσι έγινε αυτό με τον Ολυμπιακό, με τον Γκαρσία. Κάποιος βρέθηκε, πέταξε μια σερβιέτα, πήγε στον ώμο του, το έπαιξε ο άλλος πεθαμένος. Και φέτος τι έγινε τώρα. Ναι, έγινε μετά η ιστορία με την ΑΕΚ, με το Μποντίκι και τον Κομίνη, με το όπλο του Σαββίδη κτλ. Ξενερώσαν οι πάντες και τα πάντα, όχι θα γίνει έτσι, όχι δεν θα γίνει το μάτς, όχι να, τώρα θα αποφασίσουν, όχι μείον, όχι συν, όχι αυτά, καλά και ουσλίκια. Φέτος βρέθηκε να βρεθεί, βρέθηκε να υπάρχει μια ομάδα, τέλος πάντων, και η Σαουδική Αραβία, να πληρώσει ρήτρα 10 εκατομμύρια που δεν την περίμεναν, θα τα πληρώσει κανένας στο ΠΑΟΚ. Και να φύγει ο καλύτερος του ποδοσφαιριστής, ο πιο αποτελεσματικός αν θέλετε, αν όχι ο καλύτερος. Το βαρύ πυροβολικό. Ναι, εντάξει, ναι, ο άνθρωπος ο οποίος στις 2 ακόμα κάτι τελικές έβαζε ένα γκολ, ο άνθρωπος ο οποίος πέτυχε 36-37 γκολ μέσα στο 2018 και πήγε στο top 5 τον καλύτερο σκόρερ παγκοσμίως, επαναλαμβάνω, παγκοσμίως, μαζί με Μέση, μαζί με Σουάρες, Λεβαντόφσκι κτλ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να είχε γίνει ήδη μια αναπροσαρμογή στην ρήτρα, η οποία αυτή η ρήτρα, να το διευκρινίσουμε, από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ, μπορεί να καλυφθεί χωρίς να πέσει κας τα 10 εκατομμύρια. Αυτό λένε λοιπόν τα ρεπορτάζ, ότι μέσα στο συμβόλαιο του Αλεξάνδρου Πυριοβίτς δεν υπάρχει τέτοιος όρος ο οποίος να λέει ότι η ρήτρα πρέπει να παραδοθεί, να πληρωθεί μετρητά με τη μία στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Οι πληροφορίες επίσης λένε ότι η πρόθεση που έχουν οι Σαουδάραβες για να δώσουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ στον ΠΑΟΚ είναι 2,5 εκατομμύρια μόλις θα πέσουν οι υπογραφές. Δηλαδή ας πούμε 15 Ιανουαρίου 20 υπογράφει ο Πρίγιοβιτς. Παίρνεις 2,5 εκατομμύρια, 2,5 εκατομμύρια ακόμα παίρνει το Μάρτιο, 2,5 τον Απρίλιο και 2,5
τον Μάιο. Δηλαδή μέχρι τον Μάιο, σε ένα πεντάμινο εξάμηνο μέσα ο ΠΑΟΚ θα έχει πάρει και τα 10 εκατομμύρια ευρώ από τους. Το διάβασα και εγώ τμηματικά, ανά ένα μήνα, 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, ναι. Νομίζω ότι δεν είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα και νομίζω ότι αν τελικά τα βρούνε και οι τρεις πλευρές, δηλαδή η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία, του ΠΑΟΚ και του Πρίγκοβιτς, ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα σε αυτό, σε αυτό το θεματάκι. Τώρα, υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα, πληροφορίες λένε ότι είναι δυσαρεστημένη το τέρι του Πρίγκοβιτς για τη ζωή που υπάρχει και στην Σαουδική Αραβία. Μιλάμε για ένα μουσουλμανικό αυστηρότατο κράτος. Ένα παράδειγμα, να πούμε ότι υπάρχουν καφετέριες μόνο σε εμπορικά κέντρα, οι οποίες καφετέριες είναι χώρια για άντρες, χώρια για γυναίκες, με χωριστά ταμεία, να μην βλέπει ο άντρας τη γυναίκα, ούτε η γυναίκα τον άντρα. Απαγορεύεται αυστηρά η κατανάλωση αλκοόλ, δεν υπάρχουν πολλά διασκεδαστικά κέντρα κτλ. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη θερμοκρασία, υψηλή θερμοκρασία, η οποία φτάνει και τους 52-53 βαθμούς. Υπάρχουν 45 45 βαθμούς Κελσίου. Να το είπα και χθες το πάλι μια φορά, η προπόνηση των ομάδων γίνεται 8 η ώρα το απόγευμα, που στην καλύτερη των περιπτώσεων έχει 37 με 38 βαθμούς. Όλα αυτά, συν κάποια ακόμα, γιατί μιλάμε για ένα αυστηρά μουσουλμανικό κράτος, όλα αυτά πρέπει να τα λάβει υπόψη του η οικογένεια Αλεξάνδρη Πρίγκοβιτς, γιατί είναι και η ποιότητα και ο τρόπος ζωής. Το πώς έχεις μάρκει δεν θα είναι μόνος του. Ο Αλεξανδρός ο Πρίγκοβιτς θα έχει και την οικογένειά του και το τέρι του, φαντάζομαι, και όλα αυτά πρέπει να τα ανεχθεί και αυτός και η οικογένειά του, και να τα δεχθεί, να αλλάξει δηλαδή ολοκληρωτικά τον τρόπο ζωής του κατά τα 3/4 παραμονής που θα είναι το χρόνο στη Σαουδική Αραβία. Πρέπει να τα δεχτεί προκειμένου να πάρει αυτό το τεράστιο υπέρογκο ποσό των 30 κοντά εκατομμυρίων ευρώ που θα στοιχήσει η μεταγραφή του, αν ολοκληρωθεί. Εκεί δεν ξέρουμε τι θα γίνει, εκεί δεν ξέρουμε ποιες θα είναι αντιδράσεις. Λογικά γι' αυτό και καθυστερεί να κλείσει το θέμα. Ούτε σήμερα έγινε η συνάντηση του Ιβάν Σαββίδη με τον Αλεξάνδρη Πρίγκοβιτς. Πάντως φαίνεται ότι το γυαλί αρχίζει να σπάει για καλά, μιας και μετά τις δηλώσεις στο Instagram του Γιώργου Σαββίδη πως κανένας δεν είναι αντικατάστατος όσο ποιοτικός και αν είναι, και μετά τη δεύτερη ανάρτηση που έκανε ο Γιώργος Σαββίδης στο Instagram πάλι, που έλεγε ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα, αυτό είναι το μήνυμα προς όλους τους ποδοσφαιριστές, πώς ήταν αυτά, unfollower, unfollow. Ναι, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά. Unfollow, ναι, δεν ξέρω πώς τα λένε. Ποιος έκανε με λίγα λόγια διαγράφηκε από το λογαριασμό του Γιώργου Σαββίδη ο Πρίγκοβιτς. Άμα διαγράφηκε, ρε φίλε, τι περιμένεις, τελειωμένο. Τι λες για τη γυναίκα του και αυτά, είναι τελειωμένη η απόφαση τότε. Κοίταξε λίγο, εμείς πρέπει να τα πούμε όλα. Α, εντάξει, εγώ λέω ότι... Και το ένα και το άλλο, να ξέρει, να γνωρίζει ο κόσμος το τι γίνεται. Αυτό που μου λες τώρα γίνεται όταν, δηλαδή, μαλώνω εγώ με τον Τρέγια, τον έχω στο Facebook και το στέλνω. Οπότε τελειώ. Τώρα, εσύ αν μαλώσεις τον Τρέγια και τον στείλεις και ο Τρέγιας είναι να σε δώσει καμιά 15 εκατομμύρια ευρώ, μπορεί να το ξανακάνεις έτοιμα φιλιάγων υπετής. Ναι, να το ξέρεις. Και το αντίθετο. Καταλάβες. Δεν έχει καμία σχέση δηλαδή αυτά με τα οικονομικά ζάχαρα. Εντάξει. Άρα, μπράβο. Οπότε περιμένουμε και όλοι να δούμε τι θα γίνει. Για μένα είναι τελειωμένο το θέμα. Εγώ πιστεύω ότι έχει τελειώσει το θέμα. Σέρβος και να πει όχι σε τόσα λεφτά, δύσκολα, όχι μόνο Σέρβος, εδώ και Άγγλος να τα, και Γερμανός και Ιταλός, δύσκολα λες, πολλά όχι λεφτά, όντως. Σε τόσα χρήματα. Θα δούμε όμως, γιατί δεν ολοκληρώνεται η μεταγραφή. Ναι, ποτέ μιλες ποτέ, εντάξει. Θα δούμε. Αυτό που πρέπει να φροντίσει να κάνει ο ΠΑΟΚ είναι να βρει άμεσα τον αντικαταστάτη, γιατί ξεκινάνε οι αγωνιστικές υποχρεώσεις την Κυριακή, παίζει ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτς μέσα στην Τρίπολη, που έχει άσχημη παράδοση, που είναι η τελευταία ομάδα που τον νίκησε στο πρωτάθλημα πέρυσι, που πραγματικά έχει κάνει πάρα πολλές ζημίες ο Αστέρας Τρίπολης, και παλαιότερα με Στάικο Βεργέτη, με Μπακασέτα που έπαιζε σήμερα, κτλ. Σήμερα όμως, κράτα λίγο τη σκέψη σου. Ναι. 3-0 έχανε στο 30 από τη Λάρισα, κάτσε εδώ το έχω μπροστά μου. 3-2 έληξε στο κύπελο βέβαια. Λάρισα Τρίπολη. Δεν ξέρω τώρα, κάτσε να δω εντεκάδα, γιατί παίζει ρόλο.
Μπας και έβαλε τίποτα ρεζέρβες ο Παράσχος και σε περιμένει με ακονισμένα. Ας το ελπίσουμε. Ναι. Μακεροπύρουνα. Κάτσε να δω. Line up. Περίμενε. Κοίταξε λίγο. 3-2 έχασε η Τρίπολη και ο Πάοκ έχασε 2-1 την Παναχαϊκή. Μετά από 21 μήνες. Τώρα, θα έλεγα, λες και ξέρω τους ποδοσφαιριστές της Τρίπολης. Ναι. Βλέπω, τέτοιους, βλέπω δύο αλλαγές. Ποια είναι η πιο μεγάλη έκπληξη? Για ποιο λες? Του Πάοκ είναι πιο μεγάλη φυσικά. Α, μπράβο. Κοίτα, η Λάρισα βέβαια να κάνει 3-0 ήταν 3-0, κάτσε να. Όχι, 2-0, 2-1, 3-1-3-2. 3-1 ήταν ημίχρονο. Υπόψη 3-2 ο Μανιάς βλέπω στο 65 και έληξε 3-2. Δεν ξέρω αν ξεκούρασε ή αν έκανε. Αυτά θα τα πει μετά. Εγώ αφήνω εκτός τα μάτς του κυπέλου. Και 1-0 από η ΑΕΚ, μια που έχουμε τέτοιο, στο 68 λεπτό. Κισαμικός ΑΕΚ 0-1. Συνέχισε. Εγώ αφήνω εκτός όλα τα μας κυπέλου, γιατί έχουμε δει ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου, το μόνο, η μόνη διοργάνωση που πραγματικά τον ενδιαφέρει και είναι μαέστρος στο πρωτάθλημα, μαέστρος όσον αφορά τα αποτελέσματα. Δεν τον κάνω εγώ κλοπ, έτσι δεν το λέω, δεν λέω ότι είναι κλοπ. Καλά, ο κλοπ ανηματέρων, εντάξει. Ναι, μπράβο. Εντάξει, απλά τα αποτελέσματα. Σε όποιον και αν πεις ότι έχει 13 νίκες σε 14 μάτς, θα χοροπηδήξεις. Και σε όποιον να πεις ότι είναι ένα ολόκληρο γύρο από τέλη Αυγούστου μέχρι αρχές Ιανουαρίου, ο ΠΑΟΚ είναι αίτητος στην Ελλάδα, στο πρωτάθλημα, μαζί με τη Γιουβέντους και μία ακόμα άλλη ομάδα σε όλη την Ευρώπη, δεν είναι και μικρό επιτεύγμα αυτό για έναν προπονητή. Οφείλουμε να το σεβαστούμε τουλάχιστον στατιστικά από τα αποτελέσματα. Αφήνω λοιπόν, ξεχνάω το μάτς του Κυπέλου. Την Κυριακή θα είναι ένα πολύ διαφορετικό μάτς. Θα το προσεγγίσει με μεγάλη διαφορετικότητα ο Λουτσέσκου, με μεγάλη υπευθυνότητα, με πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα και όλοι οι ποδοσφαιριστές, γιατί ο ΠΑΟΚ θα βάλει την καλύτερη δυνατή εντεκάδα που υπάρχει. Πιστεύω ότι θα ξεκινήσει ο ΑΚΠΟΜ στην κορυφή, γιατί Πρίγιοβιτς δεν υπάρχει, ούτε μία στο εκατομμύριο. Εντάξει. Και οι άλλοι θα είναι οι γνωστοί από πίσω. Καλό είναι να δοθούν ευκαιρίες και στον ΑΚΠΟΜ, έως ότου καταλήξει ο ΠΑΟΚ σε ποιον επιθετικό θα πάρει. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να ψάχνει μόνο για επιθετικό. Πρέπει να ψάχνει και για ένα καλό εξάρι, εκεί που χωλαίνει και εκεί. Εντάξει, πρέπει να ψάξει και για άλλες θέσεις να κάνει μεταγραφές. Και να αποφασίσουν επιτέλους ποιες θα είναι οι προσταφαιρές που θα γίνουν. Ποιοι θα αποχωρήσουν. Ωραία. Και ποιοι είναι να έρθουν. Γιατί. Ο προβληματισμός ποιος είναι. Ότι μπορεί να είσαι συν 8 αυτή τη στιγμή από τον Ολυμπιακό, αλλά έχεις έναν ολόκληρο δεύτερο γύρο συν μία αγωνιστική από τον πρώτο, στην οποία θα απουσιάζει ο καλύτερος σου ποδοσφαιριστής, ο πιο αποτελεσματικός, ο πιο ουσιαστικός, και ακόμα δεν έχεις βρει αντικαταστάτη. Ωραία, τάσο. Και βλέπουμε τον Ολυμπιακό το πόσο τον υποστηρίζουν. Τον αφήσανε ατιμόρυτο ενώ τιμώρησαν την ΑΕΚ. Του κάνανε το χατήρι, άσχετα αν ήταν ή δεν ήταν σωστό, του κάνανε το χατήρι το διαιτητικό στην ΕΠΟ. Καλά, η ΕΠΟ. Όλα αντί για 13-3. Η ΕΠΟ, Τάσο, η εξηγιαμένη ΕΠΟ κάνει τέτοια πράγματα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Έλαντε. Του κυρίου Γραμμένου. Καλά, γίνονται αυτά τα πράγματα? Δεν ξέρω. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Εξυγίανση. Έχουμε όλα ισότιμα ισόνομα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν το καταλαβαίνω κι εγώ. Μάλλον γι' αυτό γίνεται. Επειδή υπάρχει εξυγίανση σε όλα. Μάλλον γι' αυτό γίνεται. Αλλά καλό θα είναι να βρούμε λίγο και τους δράστες που δίνανε τον τζίλο. Ναι. Να μας πούνε επιτέλους, παιδί μου, γιατί. Όλους τους δράστες. Όλους. Όπως λέγανε, θα ανοίξουν τα κινητά αυτού του 46χρονου. Θα ανοίξουν, ρε φίλε, όλα. Διαφάνεια. Ναι, θα κλείσουν, λέει, και το. Θα ανοίξουν, λέει, να βρουν τα κινητά ποια είναι. Θα καλέσουν, λέει, και αυτόν τον. Πώς το λένε? Τον υποδιευθυντή, ρε παιδί μου, τέλος πάντων. Ναι. Της μεγάλης ΠΑΕ, ποιος είναι, τέλος πάντων. Ναι. Να καταθέσεις και τέτοια πράγματα. Ναι. Όλοι. Ό,τι γίνεται σε γήπεδο μέσα. Και φωτοβολίδες και όλα. Άντε. Ναι. Και φωτοβολίδες και όλα, να τελειώνουμε. Ναι. Να ξέρετε ότι τη δεδομένη στιγμή ο Μάρκος Μπέργκ συγκεντρώνει τα πιο πολλά στοιχεία από αυτά που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ για να καλύψει αυτό το κενό που αφήνει πίσω ο Πρίγιοβιτς. Και συμβαδίζει και με όλα τα στοιχεία που έχει ο Μπέργκ, συμβαδίζει με τα θέλω αγωνιστικά του προπονητή του ΠΑΟΚ, του Ρασβάν Λουτσέσκου. Βρίσκεται σε επαφές, να ξέρετε, με τον ατζέντη του Μπέργκ, ώστε να τον πείσει να φύγει από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψει στην Ελλάδα.
Για την περίπτωση Μπέρκ, να ξέρετε ότι είναι θετικός πάρα πολύ και ο προπονητής, ο Λουτσέσκου. Τον έχει παρακολουθήσει και πρόσφατα στο Τουρκία-Σουηδία και είναι 100% ότι καλύπτεται από τα χαρακτηριστικά του. Για τα οικονομικά δεδομένα, και κλείνω με αυτό, τη συνεργασία του στον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ δεν υπολογίζει τη ρήτρα που λέγεται πως έχει βάλει ο Παναθηναϊκός για την επιστροφή του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Να ξέρετε ότι αυτή η ρήτρα λήγει 31 Ιανουαρίου. Ο παίχτης, επίσης να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι ο Μπέρκ στη Σαουδική Αραβία αμείβεται με το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Φυσικά τέτοιο νούμερο δεν το συζητάει ο ΠΑΟΚ, γιατί γνωρίζει, το έχει στο σύντου, ότι ο παίχτης έχει διακαεί πόθο να επιστρέψει στην Ευρώπη. Οι πρώτες εκτιμήσεις λοιπόν λένε ότι υπάρχει μία διαφορά ανάμεσα στον ΠΑΟ και στον ατζέντη του Μπέρκ, γύρω στις 500.000 ετησίως, σε αιτήσεις απολαβές, η οποία εφόσον μειωθεί τότε θα μπορέσει να προχωρήσει η μεταγραφή. Σε περίπτωση, σε αντίθετη περίπτωση, ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί σε άλλες περιπτώσεις, με δεδομένο πως έχει ξεχωρίσει φυσικά από αυτές κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών και έχει προχωρήσει σε επαφές. Και το μόνο που χρειάζεται είναι να ενημερώσει εκπροσώπους για τα ποσά, πόσο και τι και πόσο είναι, για τα οποία έχουν συμφωνήσει. Αυτά είναι ο λίγες. Πιστεύω πρώτα ο Θεός αύριο, αν είναι όλα καλά, να είμαστε τούτο και να τα πούμε. Έγινε και από κοντά. Έγινε, Τάσο. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια να ευχηθώ σε όλους. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό βράδυ να έχεις. Και ελπίζουμε αύριο ο καιρός να είναι καλύτερος, ούτως ώστε να σε έχουμε στο στούντιο. Λοιπόν, Γιάννη, πάμε στο διάλειμμα. Διπλό το βλέπω κιόλας. Αμέσως μετά θα έχουμε και Νίκο Παπαδόπουλο όσον αφορά το ρεπορτάζ του Άρη και το ποδοσφαιρικό. Γιατί εκεί πραγματικά υπάρχει έτσι αγωνία όσον αφορά το παιχνίδι της Δευτέρας, μεταγραφικές κινήσεις, ποιοι άλλοι είναι προς την έξοδο, ποιοι έρχονται. Πιστεύουμε ο Νίκος θα μας διαφωτίσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί. Το διάλειμμα στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από το μικρόφωνο, Home Alone αυτό το βράδυ. Τάσο Στρέγια σπίτι του, όπως και οι περισσότεροι από εσάς που ακούτε. Χιονισμένη Θεσσαλονίκη, δεν κυκλοφορεί ψυχή έξω. Αλλά έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Νίκο Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Νίκο. Γεια σου, Ζάχο. Καταρχήν, πού σε σπίτι, πού σε βρίσκουμε? Στην αποκλεισμένη Περαία. Καλά, λίγο δύσκολο από την Περαία να ρωτήσεις προς τα δω, είναι λίγο δύσκολο όντως. Είναι κομματάκι δύσκολο. Η αλήθεια είναι αυτή. Να σου πω ότι το έλεγα και προηγουμένως έτσι facebookιακός στον Νίκο που μιλούσαμε στο διάλειμμα. Από το σπίτι μου, εγώ μένω πίσω από το σταθμό, από το νέο σταθμό. Μέχρι να έρθω, ήρθα με τα πόδια εδώ, είμαι 1 χιλιόμετρο και λίγο, 1,5 χιλιόμετρα. Δύο ανθρώπους είδα. Και αυτό στα φανάρια εδώ στο Βαρδάρι, δηλαδή που έχει ψηλό. Δεν γίνεται να μην δεις. Δύο ανθρώπους είδα. Δεν είδα άνθρωπο. Δεν κυκλοφορεί άνθρωπος. Πραγματικά. Ο άνθρωπος μπορεί βέβαια να μην κυκλοφορεί, αλλά ο οργανισμός Άρης πιστεύω να λειτουργεί, Νίκο, διότι. Να πω την αλήθεια και με τον Νίκο που τα λέγαμε πριν και με κόσμο που μιλάμε, υπάρχει μια ανησυχία, το λιγότερο μπορώ να πω, διότι δεν έχουμε δει ακόμη μεταγραφική κίνηση, έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, και τα έχει καθυστερήσει. Αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι μας, γιατί ο αρχικός στόχος που είχε τεθεί ήταν αυτή την εβδομάδα που διανύουμε να έχουν έρθει ήδη τουλάχιστον δύο ποδοσφαιριστές. Να έχουν έρθει ήδη. Εδώ δεν ακούσαμε. Να έχουν έρθει ήδη και να έχουν μπει σε διαδικασία των προπονήσεων σιγά-σιγά. Έτσι. Το πρώτο δεδομένο του Άρης δεν θα αγωνιστεί με νέα πρόσωπα την Δευτέρα. Δεδομένο αυτό. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι guarantee πλέον. Εκτός, Νίκο, όρισε σε διακόπτω. Εκτός λέω, δεν ξέρω γιατί το είπα εγώ. Δεν ξέρω αν παίζει αυτό το σενάριο. Λόγω καιρού να μην γίνουν τα παιχνίδια. Παίζει κάτι τέτοιο, αν γίνει νωρίς ακόμη βέβαια, έτσι. Κοίτα, είναι πολύ νωρίς γιατί έχουμε ακόμα 5 μέρες. Και βάσει των προβλέψεων που έχουν γίνει για τον καιρό τις επόμενες μέρες, δεν νομίζω να τεθεί θέμα αναβολής του παιχνιδιού. Γιατί ο Χιονιάς από αύριο υποχωρεί. Θα μια ύφεση. Υποχωρεί, ναι. Άρα νομίζω ότι θα έχουμε μόνο το τσουφτερό κρύο να διαχειριστούμε τη Δευτέρα. Καλά, το κρύο δεν είναι παράγοντας να αναβληθεί παιχνίδι. Εγώ λέω για χιόνια, για τέτοια πράγματα. Αλλά εντάξει, ποτέ μιλες ποτέ, δεν ξέρεις. Οπότε στοιχηματίζω ότι θα ήθελε ο Άρης μια αναβολή, να πω την αλήθεια, έτσι. Θα την ήθελε. Κοίτα, θα την ήθελε σίγουρα, εντάξει, για να μπουν και τα νέα πρόσωπα σιγά σιγά, αλλά νομίζω ότι και η Λίγκα αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει περιθώριο για νέα αναβολή, γιατί υπάρχει ήδη η 15η αγωνιστική που εκκρεμεί και θα αποφασίσουν για αυτήν στο διοικητικό συμβούλιο που θα κάνουν μέσα στα επόμενα 24 ώρες στο συνεταιρισμό. Άρα νομίζω ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για να έχουμε νέα αναβολή. Η αλήθεια είναι αυτή, δεν υπάρχουν και ημερομηνίες βασικά, έτσι. Ωραία. Ο Άρης
τουλάχιστον είδε εδώ και δύο μέρες ότι έγινε αυτό το οποίο ήθελε και ψήφισε εξ αρχής, δηλαδή να ξεκινήσει το πρωτάθλημα με το νέο έτος από την 16η αγωνιστική. Και το ήθελε για λόγους δικούς του, γιατί πολλοί βιάστηκαν και έπλασαν τα δικά του σενάρια. Ο Άρης ήθελε να ξεκινήσει το 2019 με ένα μάτι στην έδρα του. Γιατί η ομάδα δεν πατάει καλά. Βάσει της εικόνας που έχουμε πριν τη διακοπή. Και ήθελε ένα παιχνίδι στο Βικελίδης, κόντρα σε έναν αντίπαλο που είναι σίγουρα στα μέτρα. Βατός, ναι. Αλλά πρέπει να προσπαθήσει για να τον κερδίσει. Εντάξει, σωστά. Για να πάρει και ψυχολογία και να πάει και διαφορετικά στα άλλα παιχνίδια που έχει μπροστά του Άρης. Γιατί ο Άρης μετά τη Λαμία έχει τρία συνεχόμενα εκτός έδρας. Αυτό θα σου έλεγα. Διάβασα αυτό που έγραψε στο All About Άρης και είναι πολύ σωστό. Διότι η αγωνιστική, η οποία δεν έγινε, θα μπει ανάμεσα εδώ πέρα, στον Ιανουάριο. Και η λογική είναι αυτή, διότι δεν υπάρχουν και ημερομηνίες και ο Άρης, μετά το παιχνίδι με τη Λαμία, έχει δύο εκτός, σύν ένα αυτό που θα μπει κάπου εκεί ανάμεσα, θα παίξει τρία παιχνίδια συνεχόμενα εκτός έδρας. Με την Ξάνθη θα πάει τελευταία εβδομάδα του Γενάρη, εκεί 30-31 Γενάρη εκεί θα πάει. Πάσα πιθανότητα. Άρα θα έχει τρία συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια και είναι σημαντικό να πάρει το μάτι της Δευτέρας. Τώρα με ποιους παίχτες θα το πάρει, με αυτούς που έχει αυτή τη στιγμή. Έτσι, ναι. Με αυτούς θα πάει και θα προσπαθήσει. Υπάρχει αυτό το μεγάλο ερωτηματικό για τη μεσαία γραμμή, αφού ο Σιώπης παραμένει αμφίβολος για το μάτς με την Λαμία και δικαίως ο Παντελίδης πονοκεφαλιάζει για τον παρτενέρ του Ματίγια. Νικό, αν μπορούμε να πούμε έστω και εντάξει, γιατροί δεν είμαστε, έτσι από το ρεπορτάζ που κάνεις, έστω και 1% πιθανότητα, ας πούμε, περισσότερο στο να παίξει να μην παίξει, πού θα την ποντάραμε, στο σύν ή στο πλήν? Για το Σιώπη εννοώ. Είναι 50-50 αυτή τη στιγμή. Είναι 50-50. Βρίσκεται στην Αθήνα ποδοσφαιριστής, κάνει θεραπεία εκεί. Θα γυρίσει ή αύριο μεθαύριο και θα γίνει η επανεκτίμηση της κατάστασής του και αναλόγως θα πάρθουν και οι αποφάσεις. Γιατί και την Δευτέρα που διαπιστώθηκε αυτός ο τραυματισμός υπήρχαν δύο γνώμες στην ομάδα. Ότι μπορεί να προλάβει, άλλοι λέγανε όμως ότι δεν θα προλάβει. Και σε αυτές τις περιπτώσεις πολλές φορές είναι και το πώς το διαχειρίζει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής στο μυαλό του. Γιατί μπορεί να μην έχει και κάτι το σοβαρό, αλλά αν δεν το διαχειριστεί σωστά και το φοβηθεί λίγο. Σωστά. Τότε μπορεί να αποτελέσει αυτό ανασταλτικό παράγοντα στην προσπάθειά του να επανέλθει. Ωραία, να σε διακόψω λίγο. Ναι. Να σε διακόψω, Νίκο, είναι σημαντικό. Στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού στα Χανιά, πρέπει να είναι έτσι. Ο Κισαμικός ισοφάρισε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Κισαμικός ΑΕΚ 1-1 είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Και θέλω να σε ρωτήσω, αν τώρα έτσι πάμε από το ένα στο άλλο, κράτα λίγο τη σκέψη σου. Αυτός που έβαλε τον γκολ, έχω ακούσει πολύ καλά. Δεν ξέρω αν παρακολουθείς πλέον. Ποιος? Αυτός ο Ρίσκι. Έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια για αυτόν. Δεν ξέρω τι εθνικότητα είναι, να σου πω την αλήθεια. Στον Κισαμικό παίζει και σκοράρει αβέρτα κουβέρτα. Θα μου πεις, ναι. Β' εθνική είναι. Εντάξει, τώρα έβαλε και γκολ, βρέθηκε με στη φάση με την ΑΕΚ. Είναι αυτός που έβαλε τον γκολ. Ισοφάρισε 1-1, τελικό να το δώσουμε. Κισαμικός ΑΕΚ 1-1. Όσο παίξατε γκολ-γκολ, ταμείο. Όσο παίξατε διπλό, κουβά. Λοιπόν, συνεχίζεις. Συνεχίζω. Και μένει να δούμε πλέον τώρα στις επόμενες μέρες ποιον θα επιλέξει τελικά ο Παντελίδης για να είναι παρτενέρ του Ματίγια. Είναι πρόβλημα. Εγώ δεν αποκλείω να δούμε ακόμα και τον Ιτζόγλου, να σου πω την αλήθεια. Τον Ιτζόγλου όμως, είναι αυτό για να κάνουμε έτσι κουβέντα. Τον Ιτζόγλου δεν έχει ειδοποιηθεί ότι πρέπει να βρει ομάδα, παραδείγματος χάρη. Έτσι. Και ο Ιτζόγλου και ο Παυλίδης και ο Βαλεριάνος και ο Τζανακίδης. Και τώρα, ρε φίλε, πώς θα πεις αυτόν τον άνθρωπο που λες ότι θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα, να τον πεις μπες και παίξει. Πώς το λες? Η λεπτομέρεια με αυτούς τους τέσσερις, ότι ο Βαλεριάνος και ο Τζανακάκης από την πρώτη στιγμή που ειδοποιήθηκαν προπονούνται κανονικά με την ομάδα. Ο Ιντζόγλου με τον Παυλίδη έκαναν μόνοι τους για ένα διάστημα, αλλά πλέον προπονούνται και αυτοί με την ομάδα. Αχα, δεν το ξέραμε αυτό. Εντάξει, αλλά και πάλι, εγώ λέω στο ψυχολογικό τομέα, καταλαβαίνεις. Το λες ότι θα αποτελέσει παρελθόν και μετά το λες μπες και παίξε. Δεν ξέρω, είναι και στο χαρακτήρα του ατόμου. Άλλος μπορεί να το δει και θετικά, άλλος να πει σιγά τώρα εγώ να μην βάλω τα πόδια μου, να μην τραυματιστώ κιόλας, γιατί μπορώ να πάω σε μια άλλη ομάδα να παίξω. Δεν ξέρω, είναι ανάλογα προσωπικότητα. Είναι προσωπικότητα και πόσο συνεργάσιμος μπορεί να είναι ποδοσφαιριστής. Εγώ θεωρώ ότι αυτοί οι τέσσερις είναι συνεργάσιμοι, γιατί είναι και παιδιά που έχουν ζήσει για τα δύσκολα με τον Άρη και έχουν δεχτεί και λίγο και πολύ με την ομάδα. Και όλοι νομίζω ότι δεν θα λέγανε όχι στο να μείνουν τελικά στον Άρη μέχρι το τέλος σεζόν τουλάχιστον, γιατί είναι αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές, Ζάχο, ότι πάντα σε τέτοιες περιόδους όπως είναι η μεταγραφική, είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι χειμώνας, τα δεδομένα αλλάζουν από μέρα σε μέρα και ένας παίκτης που μπορεί να φαίνονταν ότι βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου, εν τέλει μπορεί το δούμε να παραμένει. Έτσι. Και εγώ δεν το αποκλείω να γίνει με κάποιους από τους τέσσερις αυτούς ποδοσφαιριστές. Κοίτα, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, γιατί για μένα, εφόσον φύγουν και αυτοί, θέλεις και παίκτη εκεί, έτσι, και στα αμυντικά χαφ. Για μένα.
Θέλεις έναν ακόμη. Άμα φύγουν όλοι αυτοί, θέλεις έναν ακόμη για μένα. Δεν αποκλείω την περίπτωση ένας από αυτούς, όπως σωστά λες, στα αμυντικά χαφ ή ο Ιτζόγλου. Εγώ βασικά τον Ιτζόγλου θα κρατούσα να πω έτσι την άποψή μου, για να μην κρυβόμαστε. Δεν το αποκλείω. Σωστά το είπες αυτός, να μείνει κάποιος από αυτούς. Τουλάχιστον μέχρι το τέλος περίοδου. Ναι. Να σου πω κάτι. Αν ψάξεις για έναν ακόμα χαφ και δεν βρεις, τότε θα πεις ήταν κάτι στον Ιτζόγλου. Μεγάλο συμβόλαιο δεν έχει. Σωστό. Το συμβόλαιο το καλοκαίρι ολοκληρώνεται έτσι κι αλλιώς. Εντάξει. Άρα μπορείς να πας με αυτή τη λογική. Όπως αντίστοιχα, μπορείς να σκεφτείς και με τον Παυλίδη στο 10, γιατί με τον επιτελικό μέσο που θα έρθει, ο Ντιγκινί πλέον απελευθερώνεται από εκείνη τη θέση και θα τον βλέπουμε, νομίζω, περισσότερο στην κορυφή της επιθέσης αλλά και στα άκρα της επίθεσης, ως εξτρέμ. Ναι, άμα έρθει το δεκάρι που λες και εσύ και ο Χρυσανθός, που διαβάζω και στα Σόλα Μπαουτάρης, η λογική είναι αυτή που λες. Δεν θα αποκτηθεί Σεντερφόρ και θα πάει εκεί ο τέτοιος, ο Γάλλος. Αυτή είναι η λογική, δεν υπάρχει άλλη. Είναι ένα σκεπτικό στο οποίο έχουν καταλήξει οι άνθρωποι τώρα εδώ και περίπου 10 μέρες, γιατί ήταν ανάμεσα σε φόρη επιθετικό. Και επειδή τους έκατσε εισαγωγικά αυτή η πολύ καλή περίπτωση του επιτελικού μέσου, αποφασίσανε να πάρουν παίχτη εκεί και να αφήσουν στην κορυφή το Γιουνές. Συν ότι ο Ντιγκινί τους έδειξε στα τελευταία παιχνίδια, γιατί νομίζω ότι ο μόνος διασωθέντας του Άρη στα τελευταία μάτια είναι ο Ντιγκινί. Είναι ο Ντιγκινί. Έχει δείξει ο Γάλλος ότι μπροστά μπορεί να την κάνει τη δουλειά. Και ότι το έχει τον γκολ. Το έχει τον γκολ. Δηλαδή κάτι άγνωστο. Ναι. Και γρήγορος είναι και μέσα στη φάση είναι. Απλά ήθελα να σε ρωτήσω, βέβαια, μου είπε ότι και σένα δεν σου έχει πει το όνομα. Δεν το λέει με τίποτα το όνομα το δεκάρι. Ο Χρυσανθός δεν το λέει. Λέει ούτε στον Νίκο λέει, το έχω πει. Λέω, πες το ρε άνθρωπε. Μου λέει δεν το λέω. Δεν το πότε λέει. Το είπε αυτό. Σήμερα που το ρώτησα δεν μου λέει. Δεν το έχω πει ούτε στον Νίκο. Μου λέει. Ναι. Λέω σιγάρε, δεν θα πούμε τίποτα. Πες το. Δεν θα πούμε, είμαστε εχέμηθοι είμαστε. Όχι, λέει, κάτσε να. Και τώρα, όποιος και να είναι, θα μας πει αυτός είναι. Κατάλαβες. Ναι, ο Τσαλτίδης θα κάνει αυτά. Ναι. Λοιπόν. Μακάρι να είναι τόσο καλός όπως λέει. Όπως καλός είναι. Καλός είναι. Α, καλός. Τον ξέρεις και εσύ, άρα στον είπε. Καλά. Εντάξει, θα το φτιάξω. Εγώ δεν σου είπα ότι τον ξέρω, εγώ σου είπα ότι είναι καλός. Ναι, ξέρεις τώρα πώς μπορεί να παίξει. Όποιος και να έρθει, όποιος, μικρός ή μεγάλο όνομα, ας πούμε, όποιος και να είναι, να πει αυτόν έλεγα. Εμείς που το ξέρουμε ότι το έλεγε. Να το γράψει ένα χαρτάκι και να το βάλει κάπου. Κατάλαβε. Με ημερομηνία κιόλας. Ναι, με ημερομηνία. Πού το ξέρουμε, μας δουλέψει ο Χρυσανθός. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Είναι μια καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή και γι' αυτό επιμένουν τόσο πολλοί άνθρωποι του Άρη σε αυτή την περίπτωση. Και ελπίζουν ότι μέχρι την Κυριακή θα έχουν θετική εξέλιξη. Είναι κοντά με τον παίχτη, αλλά είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι άμα δεν πέσει υπογραφή δεν μπορείς να σίγουρες για τίποτα. Δεν πειράζει. Και λίγο πιο παλιός, θυμάσαι τι έγινε με τον Βόκολο να τον κάνει. Πόσο και πόσους άλλους. Απλά ας τελεσιδικήσει η απόκριση του παίκτη και δεν έχουμε πρόβλημα, το μάθουμε μετά, πλάκα κάνω. Απλά να μην έχουμε, ξέρεις τι, και για όλους που θα έρθουν, με το που υπογράψω τους θέλω στο γήπεδο, φανέλα και να παίξουν. Δηλαδή γνωριμία, 2-3 προπονήσεις και να παίξουν. Ήταν μια από τις βασικές παραμέτρους που έδωσαν οι άνθρωποι του Άρη όταν ξεκίνησαν το σχεδιασμό, είναι ότι θέλουν παίχτες που έχουν αγωνιστικό ρυθμό. Βέβαια, φίλε, τι να κάνω. Γιατί με το Μαύρα ή την πάτησαν. Συγγνώμη, αν είναι και ειδικά με τώρα τα παιχνίδια που αυτά που έρχονται, είναι τα παιχνίδια που πρέπει να πάρει βαθμούς ο Άρης, έτσι. Είναι τα παιχνίδια που τα υπολογίζεις για βαθμούς. Γιατί μετά είναι και τα ντέρμπι και μετά η δεύτερη παρτίδα των παιχνιδιών που και εκεί υπολογίζεις. Όχι ότι τα ντέρμπι δεν υπολογίζεις, αλλά λες ότι έχουν μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας. Απλά αυτοί που θα έρθουν όλοι πρέπει με το που θα έρθουν και στις πρώτες προπονήσεις το επόμενο μάτσα να είναι εντεκάδα. Αυτό λέει η λογική τουλάχιστον. Τι να πω. Έτσι είναι. Έτσι είναι και αυτός είναι και ο στόχος και νομίζω ότι και τέτοιοι παίκτες θα έρθουν στο τέλος. Από τον Άρη και μέσα από τις δικές μου πληροφορίες βγαίνει ότι μέχρι την Κυριακή θα έχουμε 2 ίσως και 3 αφίξεις. Άντε να δούμε. Είναι πολύ πιθανό αυτό και μιλάμε τώρα για θέσεις συγκεκριμένες. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει δώσει προτεραιότητα στα back, στον stopper και στον επιτελικό μέσο. Αλλά θέλει πρώτα να τελειώσει με το δεκάρι για να προχωρήσει και τις υπόλοιπες 3 υποθέσεις. Η πρώτη δηλαδή, μας λες ότι ο πρώτος που θα υπογράψει θα είναι το δεκάρι, ας πούμε. Θέλει να τελειώσουν πρώτα με αυτόν. Ναι. Εντάξει. Ούτε εθνικότητα ξέρουμε. Όχι. Τι ξέρουμε. Το Τζαλτίδη, τι μας έχει κάνει. Το Τζαλτίδη. Να το γράψει αύριο σε χαρτάκι για να το βάλει κάπου. Δεν ξέρω. Εδώ στο θησαυροφυλάκιο του Λίμπερο. Δεν ξέρω. Κάπου να το βάλει. Δεν πιστεύω. Είναι ξένος.
Αυτό είναι το μόνο. Αυτό εντάξει. Δεκάρι Έλληνα, ρε φίλε, δεν ξέρω και κανένα να σου πω την αλήθεια. Ποιο να σου πω δεκάρι Έλληνα, δεν υπάρχει και κανείς. Υπήρχε δεκάρι και δεύτερο φόρ λίγο, ας πούμε, να παίξει ο Κολοβός, αλλά αυτό πήγε στην Ομόνη. Ναι, ναι, εντάξει. Είναι καλός παίκτης αυτός, όντως. Τουλάχιστον ήταν, τώρα δεν ξέρω τι έχει κάνει. Τώρα, όσον αφορά τις υπόλοιπες θέσεις, το Αλφόνς, όπως γράψαμε και σήμερα, καθυστερεί λίγο, γιατί με την έλευση του νέου τεχνικού στην Τιζόν γίνεται και μια επαναξιολόγηση του ρόστερ. Mm-hmm. Από την Τιζόν έχουν μεταφέρει στον Άρη ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και ότι εκτός από πρώτο παίχτης θα παραχωρηθεί δανεικός μέχρι το καλοκαίρι στην ομάδα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το αριστερό άκρο. Έχει βγει το όνομα του Σράμελ από χθες του Αυστριακού της Στουρμ Γκρατς. Είναι μέσα στις 3-4 τελικές περιπτώσεις που εξετάζουν οι άνθρωποι του Άρη ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Δεν είναι εύκολη βέβαια, αλλά είναι μια καλή περίπτωση στα μάτια των ανθρώπων της ομάδας. Βγήκε το όνομα του Κατράνη σήμερα, με τον οποίο δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή, πέραν μόνο μιας διερευνητικής επαφής που έγινε από τον Άρη προς την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Είναι και αυτός μια επιλογή για τα άκρα της άμυνας, αλλά αυτή τη στιγμή με το συγκεκριμένο δεν μπορούμε να πούμε τίποτα περισσότερο, γιατί δεν υπάρχει και τίποτα περισσότερο όσον αφορά τον 21χρονο αριστερό μπακ, ο οποίος αγωνίζεται στη Μουσκρόν, αδανικός από τη Σεντετιέν. Με τη Σεντετιέν τα έχουμε και καλά, οπότε κάτι μπορεί να γίνει. Ναι. Τι να πω, ρε φίλε. Να έρθει όποιος να είναι, να έρθει, να παίξει άμεσα, γιατί επαναλαμβάνω και αυτό που είπες, ότι μετά το παιχνίδι που εύκολα δύσκολα πρέπει να κερδίσουμε τη Δευτέρα, ακολουθούν τρία παιχνίδια δύσκολα εκτός έδρας και με ομάδες που θα θέλουν και βαθμούς, έτσι. Δηλαδή η Λάρισα, η Λάρισα θα θέλει νίκη, έτσι, 100%. Λεβαδιά ακόμη περισσότερο. 40 παλικάρια από τη Λεβαδιά. Και το άλλο φυσικά το μάτσο με την Ξάνθη, το οποίο έτσι όπως πάντα πράγματα μπορεί να είναι και η ομάδα που θα μαλώσουμε για ποιος θα βγει η Ευρώπη. Έτσι, αυτά είναι και τα τρία παιχνίδια κομβικά νομίζω. Και θα χρειαστούν βαθμοί εδώ. Θα χρειαστούν βαθμοί. Εγώ γενικότερα βλέπω ότι έχω μέχρι το μάτσο με τον Πανιόνιο ένα πρόγραμμα το οποίο είναι για τον Άρη μια ευκαιρία να κάνει τη ρελάνς του και να καλύψει τη χασούρα του πρώτου γύρου. Για να σταθεροποιηθεί περισσότερο στις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη και να πάει και με διαφορετική ψυχολογία αλλά και με λιγότερη πίεση στα ντέρμπι που ακολουθούν μετά. Έτσι. Δηλαδή, αν είχαμε τους τρεις βαθμούς τώρα με τον Πανετολικό, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι. Και η κριτική πάλι θα ήταν η ίδια, αλλά λίγο έστω 5%. Πιο ελαστική πιστεύω. Έστω 5. Εγώ θα σου βάλω και τους 2 βαθμούς με τον Παναθηναϊκό. Ναι, εντάξει, ναι. 24 βαθμούς τώρα ήσουν άνετος. Ήσουν άνετος. Τι να πω. 100%. Τι να πω. Είναι τώρα ένα πρόγραμμα το οποίο ο Άρης πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Έτσι. Και ήρθαν έτσι τα πράγματα που ευτυχώς το πρώτο μας που θα δώσει χωρίς νέους ποδοσφαιριστές θα είναι αυτό με τη Λαμία. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, για το Σόουζα. Αυτό το οποίο έχουμε γράψει επίσης σήμερα είναι ότι θα καθυστερήσει κι άλλο η επιστροφή στην αγωνιστική δράση. Το λέγαμε και από την προηγούμενη εβδομάδα κιόλας. Ναι, αλλά μπήκε προπονής, αυτό το διάβασα, έτσι. Μπήκε σε προπονής, δεν μπήκε. Έχει ακόμα δρόμο μπροστά του ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, γιατί έχει μείνει αρκετά πίσω στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Φυσική κατάσταση, βέβαια. Ο Σόουζα, θυμίζω ότι ήταν να μπει στις προπονήσεις 2-3 εβδομάδες μετά από την εγχείρηση την οποία έκανε, η οποία ήταν νομίζω στις 5-6 του Δεκέμβρη. Του Δεκέμβρη, ναι. Έχει περάσει αυτό το διάστημα, ήταν για πολύ καιρό στην Αθήνα ο Πορτογάλος. Και νομίζω ότι θα χρειαστεί να τον περιμένουμε λίγο ακόμα. Και σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων ακόμα δεν έχει μπει. Θα χρειαστεί και στην ομάδα ο Σόουζα, γιατί και μετά τη φυγή Μαυράη, γιατί δεν ξέρουμε και ποιος θα έρθει, θα χρειαστεί. Απλά παίκτης... νομίζω ότι θα τον δούμε ξανά στις προπονήσεις, αν δεν αλλάξει κάτι προς τα τέλη του Ιανουαρίου. Ναι. Ωραία. Προς τα τέλη του μήνα και από τις αρχές του επόμενου ενδεχομένως να τεθεί και στη διάθεση του τεχνικής ηγεσίας. Ναι. Η ομάδα σήμερα έκανε σε πλαστικό για μία ακόμη μέρα, γιατί το Ρίσιο δεν σηκώνει προπόνηση. Είναι η αλήθεια και πήγε σε εγκαταστάσεις του Ντιόλα,
το μεσημέρι. Ο Σιώπης απουσιάζει στην Αθήνα, κάνει ακολουθεί δικό του πρόγραμμα. Διαμαντόπουλος έχει σιαλγία και ακολούθησε και αυτός ατομικό. Και αύριο πάλι η ομάδα θα συνεχίσει την προετοιμασία με μεσημεριανή προπόνηση. Είναι λίγο μετεμποδίων αυτή τη στιγμή η κατάσταση στον Άρη. Εντάξει, λογικό. Και σε όλες τις ομάδες είναι λίγο πολύ. Και σε όλες τις ομάδες λόγω των καιρικών συνθήκων. Εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο. Όσοι έχουν παίξει μπάλα, το καταλαβαίνω, δεν είναι και το καλύτερο για επαγγελματία ποδοσφαίριστη να κάνει το πλαστικό. Εντάξει, από το να κάνει τα χιόνια, καλύτερα στο πλαστικό. Ναι. Τι κάνεις, δεν γίνεται. Αλλά μόνο με γυμναστήριο δεν γίνεται. Δεν γίνεται, έτσι. Αυτό και να κλείσουμε λίγο. Αυτό το θέμα με τον, με τον Βέλεθ, που πάλι θέλω έτσι λίγο να το σχολιάσεις, που έγινε το απογευματάκι ένα θεματάκι πάλι με τον Βέλεθ, που κάποιοι τον παρουσίαζαν ότι πιέζει Ταραγώνα, ότι ήταν στην Ταραγώνα και πιέζει η ομάδα να τον πάρει. Ενώ έχει συμβόλαιο, επαναλαμβάνω, μέχρι το 2020 ο Βέλεθ, έτσι. Ναι, ναι. Κοίτα, με τον Βέλεθ, αρχικά το δημοσίευμα το οποίο βγήκε σήμερα το Σπόρ 24 λέγει ότι, ότι ταξιδεύει κιόλας, ναι, για την Ισπανία. Από το Σφαιριστή, το μεταξύ το πρωί ήταν κανονικά στο Ρήσιο, πριν πάνε στο πλαστικό οι παίχτες. Και ανέβασε και story στο Instagram. Ανέβασε έτσι και story που λέει μόνο Άρης και. Ναι, το, αυτό ήρθε μετά. Γιατί προέκυψε αυτό το δημοσίευμα, το οποίο άλλαξε μετά και μετετράπησε pressing της Ταραγώνα. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα δημοσιεύματα προκύπτουν και από την Ισπανία αλλά και από την Αθήνα. Επειδή ο Βέλεθ έχει όντως στα χέρια του πρώτη σε την Ταραγώνα. Εντάξει. Αλλά ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει τους Ισπανούς και το έχει πει και ο Ανθρώπινος τώρα ότι εγώ δεν θέλω να φύγω, θέλω να μείνω εδώ πέρα. Εντάξει. Γιατί γι' αυτό θα ήταν το μόνο εύκολο να πει ότι φεύγω. Βέβαια για να φύγει θα έπρεπε και η Ταραγώνα να έρθει να δώσει τα χρήματα που θα αξίωνε και ο Άρης, και άμα ήταν, και άμα ήταν ικανοποιητικά, εντάξει. Μια που το σύριαλ των ημερών είναι με τον Μπρίγιοβιτ, έχει ο Βέλεθ ρήτρα ή όχι? Όχι, δεν υπάρχει θέμα ρήτρας. Δεν υπάρχει θέμα ρήτρας. Όχι. Είναι, είναι καθαρά θέμα τι θα αξιώσει ο Άρης, αν κάποια ομάδα διαφερθεί για τον ποδοσφαιριστή. Με τον οποίο επικοινωνήσαμε και σήμερα το μεσημέρι και τον διεύσιο κατηγορηματικά λέγοντας ότι όλα είναι ψέματα. Δεν υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή και ακολούθησε μετά και η ανάρτησή του. Ωραία. Επειδή όλα πολλούνται και όλα αγοράζονται. Αν θέλει Ταραγώνα, που δεν ξέρω πραγματικά, μου κάνεις να το ψάξω ποια θέση είναι στη Β' Εθνική. Στις τελευταίες θέσεις. Μπορώ να το ψάξω, δώσε μου 10 δευτερόλεπτα. Όσο θες. Ταραγώνα, γυμνάσια. Απλά μερικές φορές ο κόσμος, επειδή πήγε να δημιουργηθεί μια σύγχυση το μεσημέρι λίγο και πήγε να παρασυρθεί και ο κόσμος, πρέπει λίγο να έχουμε πάντως δεδομένο, πρέπει να αξιολογούμε πάντα το τι διαβάζουμε και το τι μας δίνεται μπροστά μας, έτσι. Γενικότερα. Το ότι γράφει κάποιος στην Αθήνα αυτό το πράγμα δεν σημαίνει απαραίτητο ότι ισχύει κιόλας. Και είδες ότι από το πουθενά πήγε για μισή ώρα να δημιουργηθεί μια ένταση λόγω και της αγωνίας και του εκνευρισμού που έχει ο κόσμος εξαιτίας των μεταγραφών που δεν έχουν γίνει ακόμα. Αλλά θέμα Βέλεθ δεν υπάρχει. Ταραγώνα εντωμεταξύ ποιο όνομα είναι, γιατί δεν την βρίσκω καθόλου στην βαθμολογία, να σου πω την αλήθεια. Κάποιο άλλο όνομα έχει, Γυμνάστικ. Γυμνάστικ Ταραγώνα, ναι. Τελευταία είναι. Τελευταία με 16 βαθμούς και αυτός που σώζεται έχει 21. Απλά η ιδιαιτερότητα είναι ότι ο Βέλεθ κατάγεται από εκεί. Εντάξει. Καταλαβαίνω. Και τι να κάνουμε, δηλαδή. Άμα κατάγεται, ακόμη καλύτερα να δώσουν δύο χαρτάκια και να τον πάρουν. Είναι πολύ απλό. Είναι δύο χαρτιά και ευχαριστούμε πολύ. Θα βρούμε κι άλλον. Στο ποδόσφαιρο πλέον όλα αγοράζονται. Έτσι, έτσι. Προσφορά και ζήτηση. Κάποτε ο Άρης δυστυχώς δεν το είχε μάθει να το κάνει. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Βέβαια για να τα λέμε κιόλα, σε αυτό το. Φταίει και ο κόσμος σε αυτή την περίπτωση που λες, γιατί και εγώ ο ίδιος, παραδείγματος χάρη, είχα πιάσει τον εαυτό μου να λέω ότι όχι, αυτός να μην να φύγει, όχι. Ο ποδοσφαιριστής πρέπει να φεύγει πάντα όταν υπάρχει φυσικά πρόταση στο πικ του. Στο πικ του. Γιατί αργότερα δεν ξέρεις, μπορεί από 10 ευρώ να στοιχίζει ένα ή και κανένα. Οπότε στο πικ φεύγει ο παίκτης. Πάντα. Και άμα έχεις άξιους ανθρώπους και κανένα στελέχη, θα βρεις άλλους έτσι, για να καλύψεις. Έτσι. Συμφωνούμε 100%. Λοιπόν, δεν ξέρω κάτι άλλο να έχεις να προσθέσεις, Νίκο. Αυτά. Ωραία, να σε ευχαριστήσω πραγματικά για την παρέμβαση και ελπίζουμε αύριο να είσαι εδώ πέρα γιατί να βάλεις αλυσίδες στα παπούτσια, είναι μια χαρά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Νίκο, να είσαι καλά και σε ένα καλό βράδυ. Λοιπόν, Γιάννη, θα κάνουμε διαλυματάκι. Κάνουμε ένα τελευταίο διαλυματάκι ολιγόλεπτο και μετά θα ανοίξουμε τις γραμμές για τεταρτάκι 20 λεπτό. Το 23-12-87-38 θα είναι δικό σας, 69-45-287-38. Αν κάποιος θέλει έτσι να συζητήσουμε μαζί, να σχολιάσουμε αυτά που ακούστηκαν όλη αυτή τη μια μισή ώρα εδώ στο Λίμπερο 107,4 και στην εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, θα το κάνουμε μαζί. Πάμε στο λίγο λεπτό διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε για τα τελευταία κάτι περισσότερο από 10 λεπτά.
της εκπομπής Ράδιο Μπαρμίτα στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από το μικρόφωνο. 23-10-287-38, 69-45-287-38. Τα τηλεφωνικά νούμερα γνωστά νομίζω εδώ του Λίμπερο. Αν έχουμε κάποιους φίλους θα τους ακούσαμε, αν όχι θα φλιαρίσω για λίγο ακόμη, θα με ανεχτείτε ώστε να έρθει η επόμενη εκπομπή. Είναι ο Νίκος ο Μοσχοβίτης, νομίζω έξω. Ο Νίκος ο Μοσχοβίτης θα κρατήσει την τροφιά μέχρι τις 12. Λοιπόν, είχαμε κύπελο σήμερα, για να το να δω τα αποτελέσματα, και έχουμε και παιχνίδια σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Να πούμε τα τρία παιχνίδια κυπέλου, μια που ο Άρης μας άφησε νωρίς στο θεσμό. Απόλλωνος Μύρνης Ατρόμητος, το απογευματάκι 4.30 νομίζω ξεκίνησε αυτό το παιχνίδι, 0-3 με hat-trick του Κουλούρη και τα τρία γκολ ο Κουλούρης. Λάρισα Τρίπολη 3-2, 3-2-0-2-1, 3-1-3-2, 3-1 ήταν το ημίχρονο, 3-2 η Τρίπολη νομίζω θα περάσει εύκολα δύσκολα. Και όπως προηγουμένως που μιλούσαμε με τον Νίκο Παπαδόπουλο, σας φέραμε σε γνώση το τελικό αποτέλεσμα του Κισαμικού με την ΑΕΚ. Στις καθυστερήσεις σοφάρισε ο Κισαμικός, 1-1 το τελικό. Λοιπόν, έχουμε και άλλα αποτελέσματα σε εξέλιξη. Θα ακούσουμε όμως το φίλο. Καλησπέρα. Γεια σου, Ζάχο. Καλώς τον Νεορκιέζο. Τι γίνεται εκεί πέρα, Τζίμι? Χιονίζει, βρέχει, λιακάδα? Όχι, όχι. Είναι... Τι είναι? Έχει αέρα, έχει κρύο. Χιόνι δεν έχει όμως. Χιόνι δεν έχει. Χιόνι δεν έχει. Έχει όμως Θεσσαλονίκη εδώ και 10. Άκουσα τον χιονάνθρωπο. Ποιος είναι ο χιονάνθρωπος? Δεν μπορεί να κατέβει από εκεί πάνω. Από τα εντάξει, σας βες στο χώρι. Σας βες στο χώρι. Το Τζοπάνι, εκεί πάνω μένει ο Τζοπάνι. Σταμάτα ρε, τι Τζοπάνι. Τι. Σταμάτα ρε. Τον έχεις πάρει να πούμε, δεν τον αφήνεις τον άνθρωπο να ησυχάσει. Άσο ρε και με την οικογένεια του, μια χαρά είναι. Για λέγε. Εντάξει, το πείραξε καθόλου. Εντάξει ρε, εσύ τι χαρακτή. Μας τα είπε όλα ρόδινα. Τρέχει ο άνθρωπε, ο Πίγεβιτς έχει φύγει εδώ και 2 μέρες, έχει κάνει και προπόνηση. Εσείς μιλάτε για αν θα πάει ή όχι. Πού το είδες εσύ την προπόνηση? Το κλείσανε. Πού την είδες την προπόνηση του από τη Νέα Υόρκη, σοβαρά? Τι σημασία έχει που την είδα? Είναι εκεί, εδώ και 2 μέρες, προπονήθηκε κιόλας ο άνθρωπος. Μια χαρά. Όλα καλά είναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα με τη γυναίκα του, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το παίζουνε τρελή τώρα ότι αν θα υπάρχει. Εντάξει, τελειωμένη υπόθεση, εντάξει. Άστα του πάω. Ρε φίλε, εμείς έχουμε προβλήματα εδώ. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αυτά τα σχόλια. Ένα. Για πες. Πριν πάει εκεί, ο Καρυπίδης πέρασε από εκεί, κοίταξε κάτω, κατάλαβες, με το αεροπλάνο, πήγε στην Κίνα. Ναι. Θα φέρει κανένα δυο Κινέζους, εγώ υποθέτω. Θα φέρει Κινέζους? Οι Κινέζοι καλοί. Οι Κινέζοι όχι, οι Ιαπωνέζους να φέρει καλοί. Παίζω στη City, τι είναι αυτό. Μεγαλομέτωχος, φίλε, είναι εκεί κάτω. Ναι. Σου δίνω και νέα τώρα. Το ξέρουμε αυτό. Μεγαλομέτωχος είναι εκεί κάτω. Από χθες έφυγε, ναι. Ο Καρυπίδης έφυγε. Η μεγαλομέτωχος είναι εκεί, έχει μαγαζί. Η αδελφή του, η Ειρήνη. Βέβαια, η Ειρήνη, βέβαια. Αχα, δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Έχει μαγαζί, φίλε, ναι. Προσπαθούν τώρα να το ανακαινήσουν. Ωραία. Ελληνικά προϊόντα θα πουλάει. Ναι, επαναλαμβάνουμε για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Μεγαλομέτωχος είναι η Ειρήνη Καρυπίδου. Εντάξει. Βεβαίως. Αυτό. Η Ειρήνη. Δεν ξέρω τι είναι ο Θοδωρής Καρυπίδης, τι είναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι είναι. Ξέρω ότι είναι η Ειρήνη, είναι μεγαλομέτωχος. Το τι είναι ο Καρυπίδης. Αυτό δεν είναι ούτε μικρομέτωχος. Ο πλερό. Ό,τι πλερό αυτός. Λίγα, πολλά, καθόλου αυτός. Ακριβώς. Είναι κακό να το λέω. Όχι, βέβαια, σου λέει. Λίγα. Κοίτα, άκουσε. Άκουσε με λίγο. Η ιστορία στον Άρη μας έχει διδάξει ότι πάντα καταλαβαίνουμε το τι έχει γίνει στην ομάδα αφού έχει αποχωρήσει, και λίγο πολύ και σε άλλες ομάδες, έτσι. Αφού έχει αποχωρήσει ο μεγαλομέτωχος της κάθε ομάδας, έχει πουλήσει, έχει αποχωρήσει, έχει αφήσει συμμετοχές, ανάλογα τι κάνει. Τότε καταλαβαίνουμε, διότι όταν είναι στη διοίκηση, η διοίκηση στα χέρια του, όλο λίγο πολύ τα πράγματα φαίνονται καλά έως πολύ καλά, έως λιγότερο καλά. Ποτέ δεν φαίνονται άσχημα, έτσι. Όταν φεύγει κάποιος, έτσι δεν είναι? Ειδικά στον Άρη αυτό το έχουμε καταλάβει. Μην πάμε τώρα και σε... Έχουμε πάθει τόσο εμείς στον Άρη. Στο πρόσφατο παρελθόν κιόλας, εντάξει. Πηγαίναμε στις... Ζάχο, στον Άρη δεν μας πιάνει ούτε σφαίρα. Όχι φίλε, να τα θυμόμαστε. Είναι καλό να τα θυμόμαστε αυτά. Γιατί πηγαίναμε στις Γενικές Συνελεύσεις Λέσχης και μας λέγανε ότι ήμασταν συν 1 εκατομμύριο εκείνη τη χρονιά, ας πούμε. Και ήμασταν γύρω στα 10 μείον. Κατάλαβες? Να τα θυμόμαστε αυτά, γιατί αν δεν τα θυμόμαστε,
επαναλαμβάνονται αυτά τα πράγματα. Όταν τα ξεχνάς και δεν διδάσκεσαι από τα λάθη σου, τα λάθη επαναλαμβάνονται. Οπότε, εντάξει. Δεν μου λες να ανοίξω μια παρένθεση. Αυτή η σούπερ ομάδα για ήττη. Ποια είναι? Τι έγινε χθες? Εντάξει, έχασε το κύπελο, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Σκοπός να χάσουν και την Κυριακή τώρα. Τι έγινε, ρε φίλε? Η αίτητη ομάδα. Ναι. Σούπερ ομάδα. Εντάξει. Τι έγινε? Σου λέει, δεν έχει κανένα δανεικό στην Παναχαϊκή, το ξέρεις? Ναι, δεν έχει, δεν έχει δανεικό. Δεν έχει, ρε φίλε. Εντάξει. Διπλό μάτσι. Διπλό μάτσι είναι, θα περάσει. Θα περάσει. Μα κάνει αποκλεισία, αλλά θα περάσει τώρα. Μην τρελαθούμε. 2-1 είναι, θα περάσει. Άστα αυτά. Θάλασσα από θα έρχεται. Άστα θάλασσα. Α, το θα. Εντάξει, θα έρθει το μάτς, θα δούμε, ρε φίλε. Λοιπόν, γένα υπάρχει. Θα έρθει το μάτς. Οι μεταγραφές δικές μας δεν θα είμαι σύντομος. Δεν, τι θα γίνει, ο Βαλεριάνος δεν πάει στον Ηρακλή τελικά. Έμαθα σήμερα. Ναι. Δεν πάει στον Ηρακλή. Α, έχεις πηγές στον Ηρακλή. Έχεις πηγές στον Ηρακλή. Αυτό είναι δεδομένο πλέον. Ναι, φίλε. Έμαθα σήμερα ότι δεν πάει. Και ο Διαμαντόπουλος που του είπαν, ξέρω εγώ, για μεταγραφή, λέει, παιδιά, όχι, δεν έρχομαι. Ο Διαμαντόπουλος, έτσι πως γίνανε τα πράγματα, δεν μπορεί να φύγει καταρχήν από τον Άρη πλέον. Εφόσον έφυγε ο Νασλίδης, πρέπει να υπάρχει και ένας ακόμη από πίσω. Είναι ο Διαμαντόπουλος. Δεν υπάρχει άλλος. Δεν μπορεί να φύγει ο Διαμαντόπουλος. Φίλο, ο Διαμαντόπουλος, σε πληροφορώ, είναι καλύτερος από όλους εκεί μέσα. Αλλά δεν του δίνω την ευκαιρία. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Ναι, καλά, δεν κάνεις που δεν κάνεις μεταγραφές, εντάξει, Καρυπίδη, μην το ξεχυλώνουμε. Εντάξει, είναι ένας παίκτης, καλός παίκτης. Το πόσο καλός, εντάξει, δεν έχει πάρει και πάρα πολλές ευκαιρίες. Αλλά μην το ξεχυλώνουμε τώρα, εντάξει. Είναι καλός παίκτης, αλλά... Δεν ξεχυλώνουμε, αλήθειες λέμε, ρε φίλε. Όχι, την άποψή σου λες, εντάξει. Η αλήθεια είναι υποκειμενική. Ακριβώς. Συνέχεια. Η αλήθεια είναι υποκειμενική. Κοίτα, απλά. Ναι. Ένα τελευταίο θα πω. Εύχομαι ο Καρυπίδης να ανοίξει λίγο τα μάτια του, γιατί είναι προς όφελός του, προς όφελος του Άρη, των Αριανών. Έτσι. Γιατί βέβαια, αν δυσαρεστηθεί. Αν δεν μπορώ και να το πω. Δυσαρεστηθεί. Τώρα. Μπράβο. Ο κόσμος θα μείνει μόνος του. Ο κόσμος, για να το κλείσουμε εδώ, Τζίμι. Ο κόσμος μετά. Άκουσα. Αφού εσύ ακούσει τις εκπομπές, λίγο πολύ τις ακούς. Ο κόσμος μετά από αυτό που έγινε στην Κρήτη με το κύπελο είναι ήδη δυσαρεστημένος, Τζίμι. Μπράβο. Οπότε πρέπει να ξανακερδίσει τον κόσμο. Και στη προσωπική άποψη λέω, στη φετινή χρονιά δύσκολα να το καταφέρει αυτό, ως αδύνατον για μένα. Για μένα. Προσωπική άποψη μεταφέρω. Θα σου πω ένα τελευταίο, φίλε. Στις πίστες επάνω λένε, δεν έχει σημασία πώς θα τον φέρει στον πελάτη, πώς θα τον κρατήσεις. Ναι. Άμα δεν μπορέσει να τον κρατήσεις, σωστό είσαι χαμένος. Σωστό αυτό. Τελείωσε αυτό. Σωστό. Είναι τελεία και παύλα. Ευχαριστώ πολύ, Ζάχο. Να σε καλά. Και κανένας άλλος, ευχαριστώ για τον χρόνο. Να σε καλά. Εγώ εμείς... πήρα μόνο και μόνο γιατί λείπει στον άνθρωπο. Έλα ρε, έλα ρε, τον έφαγε στον άνθρωπο, έλα. Εδώ τα ποτάκια, τα ποτάκια μαζί τα κατα... Τα ποτάκια πριν το Άρης ΠΑΟΚ τα μαζί τα καταπίνατε, εντάξει. Άστο τα, εγώ δεν έπινα ποτά. Εσύ δεν έπινες, εντάξει. Ξέρεις πολύ καλά. Ναι, ο άλλος τα κατάπινε, όντως. Ωραία. Δεν ξέρω. Να είσαι καλά. Άντε, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλά, φίλε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, έχουμε άλλο φίλο? Δεν έχουμε, έτσι κι αλλιώς βλέπω και παρά 3-4 λεπτά. Να πούμε και τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, να διαβάσουμε και τους χορηγούς και να χαιρετήσουμε, γιατί είδα και τον Νίκο έφτασε στο Λίμπερο. Τα άλλα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, είπαμε, διαβάσαμε τα τελικά του Κυπέλλου Ελλάδος στα 3 παιχνίδια. Έχουμε Copa del Rey στην Ισπανία. Σε εξέλιξη είναι το Χιρόνα Ατλέτικο 1-1 στο 67ο λεπτό. Τα άλλα δύο παιχνίδια που είναι στο 20 λεπτό είναι το Κετάφε Βαγιαδολίδ 0-0 και Βιγιαρεάλ, αυτό το καφενείο η Βιγιαρεάλ με την Εσπανιόλ 0-1 στο 25ο λεπτό. Αυτά νομίζω είναι διπλά τα μάτσα. Δεν είμαι σίγουρος, νομίζω είναι διπλά στην Ισπανία τα παιχνίδια. Και για το League Cup Αγγλίας, η City προηγείται ήδη 1-0. Ποιος το έβαλε, κάτσε να δούμε, Γιάννη. 1-0. Ο De Bruyne, πώς να το πεις, αυτός ο Φίντο Ντίντο. 1-0 στο 8ο λεπτό της Μπέρτιν Άλμπιον. Αυτό είναι. Λοιπόν, και φυσικά το βράδυ έχουμε άλλα δύο παιχνίδια, τρία μάλλον, δύο για το γαλλικό κύπελο και ένα για το ισπανικό. Ρεάλ Μαδρίτης, Λεγκανές, μας είπε ο Ερέρα ότι είμαστε οι Λεγκανές, να παίζουμε με τη Ρεάλ. Και δύο παιχνίδια για το γαλλικό κύπελο, Μπορντό, Χαύρι και Παρίς Σεζερμέν, Γκίγκαπ. Λοιπόν, αυτά να διαβάσουμε και τους υποστηρικτές. Με πρώτο και καλύτερο το Escobar Espresso Coffee Bar. Γνωστή η διεύθυνση του Escobar, Γεωργίου Παπανδρέου 9 πρώην Ανθέων, και το τηλέφωνο του 2311-208-301. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί για το καφέ σας είναι το Escobar.
μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό, το κρασί, οτιδήποτε άλλο θεωρείτε εσείς σωστό για να πιείτε. Το ρότερο στέκει τις πόλεις για να απολαύσει τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League και Football League για τον κύριο Ματζιού και τη αγαπημένη σου ομάδος, το Escobar, επαναλαμβάνω, Γεωργίου Παπανδρέου, στην Αθέων. Με το που μπείτε στην Αθέων, στο αριστερό σας χέρι, στα 50 μέτρα. Πορκίτο Ψητοπολείο, να το ευχαριστήσουμε και το Πορκίτο για άλλη μια βραδιά, είναι βασικός υποστηρικτής εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις έχει το Πορκίτο, με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα burgers, club menu με πολλές επιλογές για ένα ως τέσσερα άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολή και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, είναι η διεύθυνση του Πορκίτο Ψητοπολείου. Και για delivery απλά καλείτε στο 2310-520-555. Κατεβάζετε φυσικά και την εφαρμογή από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και παίρνετε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Δεν είναι και λίγο, λέω εγώ. Και κάποιες λαχταριστές προσφορές. Δύο μπέργκες με γύρο και μια κοκακόλα 5 ευρώ. Ένα special burger και μια κοκακόλα 4 ευρώ. Δύο special burger, ένα τσίκις και μια κοκακόλα 5,90 και ένα κλαπ αλαντικών και μία κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Και κλείνουμε με τη Skies Aviation Academy, η οποία είναι η κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων στην Ελλάδα με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Γίνε πιλότος με πιστοποιημένο δίπλωμα αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρες αμέσως δουλειά με πολύ ψηλές αποδοχές. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα και δούλεψε με καλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Σπούδασε μαζί μας και εξασφάλισε το μέλλον σου μια για πάντα. Η παγκόσμια αγορά έχει ανάγκη από 500.000 νέους πιλότους για τα επόμενα 10 χρόνια. Μήπως είσαι εσύ ένας από αυτούς? Skies Aviation Academy με καταστάσεις στην Περαία, διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε στο διαδίκτυο το skies.gr και το 2392021100 είναι το τηλέφωνο της Skies Aviation Academy, έτοιμοι να σας απαντήσουν κάθε ερώτηση την οποία θα τους πείτε. Αυτά. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο, τη συμμετοχή, την ακρόαση, όλο, δηλαδή τον Τζίμι, δηλαδή ένας. Έτσι άλλως δεν υπήρχε πολύ χρόνος, με τις τηλεφωνικές παρεμβάσεις και τον Νίκο Μπιγάτσα και του Τάσου Τρέγια και Νίκο Παπαδόπουλο μας έδωσε ρεπορτάζ Άρη. Αύριο πρώτα ο Θεός και καιρού επιτρέποντος, πιστεύω θα είναι καλύτερος ο καιρός, στις 8 η ώρα εδώ, πιστεύω θα είναι και ο Τάσος, για την επόμενη εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Μείνετε συντονισμένοι, Νίκος Μοσχοβίτης με την εκπομπή Μπαλαντέρ θα σας κρατήσει την τροφιά μέχρι τις 12. Από μένα και τον οικολήπτη τον Γιάννη Τζάτσι, να έχετε ένα καλό βράδυ.